Εδώ είμαστε, καλησπέρα ή καλημέρα για όσους σηκώθηκαν πριν από λίγο. 5η 27 Ιουνίου ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Έχουμε θέματα, έχουμε εξέλιξη για την ομάδα μπάσκετ. Σε δευτερόλεπτα θα είναι μαζί μας ο Νίκος Μοσχοβίτης. Μετά από μέρες θα έχουμε να πούμε κάτι ουσιαστικό για το πολύπαθο τμήμα του Δικεφάλου, που χάρισε στην ομάδα τις μεγαλύτερες χαρές, είναι αλήθεια, πριν έρθει η ομάδα του Ράτσμα Λουτσέσκου, αλλά είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, αλλά φαίνεται πως υπάρχει εξέλιξη. Θετική, αρνητική, θα το δείξει στο μέλλον, εφόσον όλα γίνουν όπως αναμένεται να γίνουν. Έχουμε θέμα με τον Στοχ στα απόνερα της υπόθεσης του Άρδα. Πραγματικά, ψάξτε και βρείτε, δεν είναι εύκολο το όνομα της κοπέλας. Μπείτε στο λογαριασμό της στο Twitter. Έχει ανεβάσει όλες τις συνομιλίες, έχει ανεβάσει όλα τα βίντεο. Πραγματικά, είναι ένα πορείς με τον Αιγύπτιο. Μία Αίγυπτος η οποία κέρδισε βέβαια εχθές και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Κόπα Αφρικα. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την απουσία του Άρντα. Λογικό και αναμενόμενο. Και από εκεί και πέρα θα σχολιάσουμε και το ξεκίνημα της ομάδας. Ποιοι έλειπαν, ποιοι ήταν στη νέα μεσημβρία, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα μέχρι η ομάδα να φύγει τη Δευτέρα για την Ολλανδία και τι γίνεται στις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, τι γίνεται με τον Ντάγκλας, Παύλα Ντούγκλας, Παύλα Ντόγκλας. Έλα ρε Νίκο, άντε. Περιμένει ο κόσμος να ακούσει για την ομάδα μπάσκετ. Τι γίνεται φίλε με την ομάδα μπάσκετ, εδώ παίχτες πάνε και έρχονται στο ποδόσφαιρο, ποιο μπάσκετ ρε φίλε. Ποιο μπάσκετ ρε φίλε. Το ποδόσφαιρο φίλε μην αγώνεσαι, θα το βρει τον δρόμο του. Θα κλείσει το ρόστερ και θα το κλείσει και μετά. Το μπάσκετ θα το βρει στέριο μου. Δεν είμαι σίγουρος Νίκο. Δεν είσαι σίγουρος. Αν θα βρει το δρόμο το μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Φίλε Στέργιο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την ΚΑΕ. Δεν θα πρέπει να το πάμε σε λίγο όλο το ρεπορτάζ εδώ, μην είστε συντονισμένοι και τέτοια. Έτσι, δεν πρέπει να το πάμε. Τι είναι, με το που μπω κατευθείαν δηλαδή, να δώσω το ψωμί ή όχι, ρε φίλε. Ας το αφήσουμε σε άλλους, φίλε. Να το αφήσουμε σε άλλους, λες. Δηλαδή, να μην αφήσω τον κόσμο να μπει στον πάγκο να διαβάσει και μετά να. Δηλαδή, είναι. Σε θέλω λίγο πιο τέτοιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς γίνεται στις ειδήσεις που λέει σε λίγο, δείτε σε λίγο ή κάποιοι άλλοι. Εδώ ωραία, πάρ' το πάνω σου και κάνε το νομίζεις. Σε λίγο λοιπόν εδώ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα πέρα από την πλάκα. Υπάρχει εξέλιξη. Εξέλιξη φυσικά που δεν έχει να κάνει με κάτι οριστικό, αλλά έχει να κάνει με τρόπο σκέψης και διαφορετική πλεύση από εδώ και πέρα από την πλευρά του κυρίου Καραμάν. Όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες εδώ, μπορεί η όλη υπόθεση να έχει φέρει ερωτηματικά, γιατί όταν ψάχνεις πράγματα για κάποιον και δεν βρίσκεις προβληματίες και όταν μιλάμε για επιχειρηματία ειδικά που είναι να μπει σε μια ομάδα, αντιλαμβανόμαστε ότι φέρνει ανησυχία, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, έτσι, το συγκεκριμένο θέμα είναι το μοναδικό το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον, είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει επαφές αρχικά με τον Μπάνε Πρέλεβιτς και στην πορεία και με την πλευρά του Ερασιτέχνη. Εδώ λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υπάρχει εξέλιξη, στη λογική ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει πάρει όλα τα απαραίτητα τέλος πάντων έγγραφα από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο συντάσσεται. Θα το έχει στα χέρια του από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες κινήσεις. Μάλιστα. Αλλά φαίνεται ότι η όλη σκέψη του αλλάζει. Και αλλάζει όχι στη λογική ότι αποσύρεται, αλλάζει για να κάνει μια κίνηση που είχε σημαντικότητα να κάνει από το άλλο καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα είχαν συζητηθεί στις προηγούμενες συναντήσεις. Υπάρχει ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24. Το όλο θέμα έχει να κάνει. Θα το πούμε τώρα, ρε φίλε, δεν το πάμε έτσι, με το διάλειμμα και τέτοια. Δεν μπορώ, δεν το έχω. Δεν το έχω. Καταρχάς δεν έχουμε εξαιστεί. Θα έπρεπε να. Και ο Χρήστος από πίσω να ανεβάζει τη μουσική και μετά ξανά, μετά από λίγο. Τι γίνεται στην ΚΑΕΠΑΟ, ναι, δεν μπαίνει μουσική. Μετά από λίγο. Νέα πρόταση, ξανά θα το μουσική. Θα το δουλέψουμε. Αυτό φίλε, ή το έχεις δουλέψει χρόνια και το κάνεις καλά. Με τη μία δεν μπορεί να γίνει. Με τη μία όχι, με τη δύο μπορεί να γίνει όμως. Λες σιγά σιγά μπορεί να γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, το όλο θέμα λοιπόν με τον Καραμάνο, η νέα εξέλιξη είναι ότι η πρόταση πλέον που έχει. Που
έχει στο μυαλό του και νομίζω ότι την έχει καταθέσει και στην πλευρά της, του ΑΣ από χθες είναι για το 62% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕΠΑΟ. Mm-hmm. Δηλαδή, στην προηγούμενη συνάντηση που έγινε υπήρχε μια καταρχήν συμφωνία για αρχικά για το management της σεζόν 19-20 και έπειτα μετά από αυτή την συμφωνία να δει τη συνέχεια στο κομμάτι της, της αιρετής διοίκησης. Ναι. Αυτό από ό,τι φαίνεται θέλει να το κάνει από τώρα. Και αυτή είναι η πρόταση που έχει καταθέσει προς την πλευρά του, του ΑΣ. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Ξαναλέω ότι μπορώ να καταλάβω αυτό το διάστημα την όλη ανησυχία, γιατί είναι ανησυχία για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Από την άλλη όμως είναι το μοναδικό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και όταν λέω υπάρχει, εννοώ χειροπιαστά. Έτσι. Είχαμε αναφερθεί και μέσα από τον ΠΑΟΚ 24 και από εδώ για το θέμα του Λάζαρου Παπαδόπουλου και είχαμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να ισχύσουν διάφορες προϋποθέσεις για να γίνει κουβέντα, όχι για να αναλάβει, για να γίνει κουβέντα από τη φάση. Ναι, ναι. Και τώρα προκύπτει αυτό το καινούργια πληροφορία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24. Μπαίνετε στην εφαρμογή από το κινητό σας, αν είστε έξω, από τον υπολογιστή και τη διαβάζετε, εκεί. Συνέχισε λίγο, Στέριο, γιατί τα τηλέφωνα χτυπάνε. Επιστρέφουμε. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Λοιπόν, αυτά για την σε πρώτη φάση για την ομάδα μπάσκετ. Να δούμε τι θα έχουμε και σε δεύτερη. Όπως είπε και ο Νίκος, μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 και ενημερωθείτε για τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Τώρα που λέμε για μπάσκετ, Νίκο, πανύψηλο ρομπότ έβαλε 2020 καλάθια στη σειρά. Να μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Πρώτη. Τι λέει, ρε φίλε. Το ρομπότ είναι της Toyota, ύψος 2,10. Mm-hmm. Δηλαδή πεντάρι, έτσι είναι. Mm-hmm. Για τεσσάρι το κόβω λίγο βαρύ. Mm-hmm. Και πέτυχε 2020 καλάθια. Σε πόση ώρα? Α, αρκετές ώρες. Μπορεί να πετύχει, λέει, και τρίποντα, Νίκο. Οπότε, φίλε. Ναι, έχει βιντεάκι. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, που λέμε βιντεάκι, ανέβασε βίντεο και ο αγαπητός. Περίμενε, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε αυτό. Δεν μπορώ, ρε, πραγματικά. Κοίταξε, σου πω λίγο κάτι, φίλε, τώρα όμως. Και αυτός έχει το self-defense, δηλαδή πρέπει λίγο να απαντήσει για τον εαυτό του, έτσι. Κάπως πρέπει. Instagram δεν υπάρχει, το κόψανε. Ωραία. Η σελίδα αυτή είναι official. Αυτή πώς και δεν έχει πέσει η σελίδα, εντυπωσιακό. Εντάξει. 1.503.416 προβολές. Στο YouTube για να βάλεις βίντεο προβολές και τι γίνεται. Μάχη κάνουν οι YouTubers. Και ο Άμρα ανεβάζει ένα βίντεο ένα λεπτό που εξηγεί τη δική του πλευρά, τέλος πάντων. Κοίταξε, η λύση για τον Άμρα είναι μία, νομίζω. Ένα Nokia 3310. Που έχει το φιδάκι σου να περνάει η ώρα. Εντάξει. Αλλά δεν σου δίνει δυνατότητα να μπει σε Instagram, Facebook, FaceTime, Twitter κτλ. Γιατί δεν. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό team και τον κόσμο όσους στήχτηκαν από την συμπεριφορά μου. Ζητώ συγγνώμη και την επόμενη φορά δεν πρόκειται να κάνω ξανά τίποτα που θα κάνει κάποιον να θυμώσει εξαιτίας μου. Είπε ο Άμπρ. Mm-hmm. Για 25η φορά. Mm-hmm. Ωραία. Μπήκα και διάβασα τη συνομιλία γιατί η κοπέλα έχει φροντίσει να τα ανεβάσει όλα. Καλή, μην πω και αυτή. Ναι. Πραγματικά έχει ένα μοτίβο ο Άμρ. Ναι. Και το χρησιμοποιεί, Νίκο, παντού. Δηλαδή έχουμε και μια κοινή γνωστή η οποία έχει λάβει τα ίδια ακριβώς μηνύματα. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο είδους ποικιλία. Είναι συγκεκριμένο. Έχει ένα μοτίβο. Μάλιστα. Ή πιάνει ή δεν πιάνει. Δηλαδή, ξεκινάει ο Άμρ. Γεια σου, τι κάνεις, είμαι προσβεστής του ΠΑΟΚ. Ή του Ατρόμητου. Ή της Εθνικής Αιγύπτου, κατάλαβες. Ναι. Ανάλογα την, ποιον έχεις απέναντι. Ναι. Γιατί αν πεις από την κοπέλα από την Αίγυπτο, από την Αίγυπτο είναι αυτή. Νομίζω πως ναι. Αν την πεις ΠΑΟΚ, μπορεί και να μην ξέρει. Mm-hmm. Άρα εκεί που δουλεύουμε Εθνική Αιγύπτου. Ναι. Ξεκινάς, λες ότι δώσ' μου μια φωτογραφία αυτό να βγούμε για καφέ και να κάνουμε κτλ. Σε κάποια φάση. Είτε γιατί είναι αλήθεια, είτε γιατί θέλει να τον αποφύγει, λέει η εκάστοτε κοπέλα, έχω δεσμό, μπας και ηρεμήσει. Mm-hmm. Και εκεί ο Άμρ παίρνει ανάποδες και λέει θα σε μπλοκάρω, με κορόδεψες, δεν με σεβάστηκες. Δηλαδή μιλάμε για παράνοια τώρα. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν τα μηνύματα που διάβαζα εχθές. Ναι, απλά ξέρεις τι έγινε, το συγκεκριμένο θέμα
Άνοιξε. Είναι, κάθε φορά το παιδεύω αυτό. Είναι η ασκή του αιώλου ή ο ασκός του αιώλου. Η ασκή του αιώλου δεν είναι. Ο ασκός. Ωραία. Άνοιξε λοιπόν. Άνοιξε λοιπόν ο ασκός του αιώλου για το συγκεκριμένο ζήτημα και έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για όποιον λίγο ασχολείται με τα social media και αυτά. Έχουν βγει πάρα πολλά print screen με συνομιλίες του Άρντα με διάφορες. Έτσι. Ναι. Και υπάρχει ένας λογαριασμός στα τρόλ, να το πω. Σίγουρα τώρα ακολουθείς. Όχι. Η Σούλα, φίλε. Σούλα Γκλάμορους. Δεν την ξέρω, όχι. Τέλος πάντων, είναι ρε παιδί μου, τι ξέρω. Να σου πω τώρα. Είναι ένας λογαριασμός ουσιαστικά τρόλ, αλλά πολλές φορές ασχολείται και με πιο σοβαρά πράγματα. Mm-hmm. Και στο Facebook, και στο Twitter και στο. Εγώ στο Instagram την έχω προσωπικά. Δηλαδή είχα μια 200.000 followers, κάπως έτσι. Λοιπόν, και από εκεί είδα εγώ την. Προχθές το βράδυ, νομίζω. Έλαβα κάποια story που ανέβαζε με print screen από συνομιλίες και από διάφορους οι οποίες στέλνανε στη Σούλα ότι ξέρεις, κάντο ρε παιδί μου αυτό το πράγμα να φανεί γιατί έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω ειλικρινά το τι συμβαίνει με συγκεκριμένη περίπτωση ή μάλλον ξέρω, αλλά δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι κι εμείς. Ναι. Ούτε εμείς, ούτε το ΠΑΟΚ. Υπόθεση... Να βρει τρόπο ο ΠΑΟΚ να λύσει το συμβόλαιο με τον Αιγύπτιο και από εκεί και πέρα να κάνει ό,τι θέλει. Okay. Λοιπόν... Εμείς οι δύο δεν είμαστε πατεράδες ακόμα για να ανησυχούμε. Όχι. Αν είχαμε κάποια κόρη θα υπήρχε μια ανησυχία. Είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι πλέον για μένα αστείο. Σου λέω, διάβαζα όλα τα μηνύματα. Δηλαδή αυτή η Αιγύπτια έχει αραδιάσει όλα τα print screen. Ναι, και μιλάμε, δεν έχει επίγνωση με το περιβάλλον για να γράψει τα πράγματα. Ναι. Και είναι και μια υπόθεση. Τώρα εμάς μας ενδιαφέρει πολλές φορές εμάς. Εδώ τη Θεσσαλονίκη, το τι κάνει ο ΠΑΟΚ είναι λίγο ένα ζήτημα. Γιατί ναι, μεν στο μυαλό των περισσότερων είναι ότι τον κρατάς διώξανε. Okay. Το θέμα είναι ότι πλέον με τους κανονισμούς και τους νόμους που υπάρχουν υπέρ των ποδοσφαιριστών για να λυθεί ένα συμβόλαιο, είναι μια διαδικασία. Και τώρα αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό. Ναι, όπως δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει. Θα φωνάξει για μάρτυρες. Συμφωνώ. Τη Φεϊρένσε που την έπεισε ο Άρντα στις γυναίκες τους. Συμφωνώ. Αλλά είναι λεπτή υπόθεση. Λεπτή είναι, βέβαια. Έτσι. Εντάξει. Πρέπει να χειριστεί με έναν τρόπο τέτοιο. Γιατί στην Ομοσπονδία είναι εύκολο. Βγάζει μια απόφαση, τον έχει εκτός εθνικής ομάδας. Πολύ ωραία. Okay. Δεν έχει Ομοσπονδία τίποτα άλλο. Ναι. Τον βγάζει εκτός ομάδας. Στην ομάδα την κανονική με το συμβόλαιο είναι λίγο διαφορετικό. Θέλει απλά σοβαρούς χειρισμούς. Ναι. Δεν είναι δύσκολο όταν έχει απέναντί σου τον Άρντα. Και έχει δώσει 502 αφορμές. Mm-hmm. Εντάξει, το λάθος ήταν που τον πήραν τον Νουάρντα. Γιατί αυτά τα κάνει και στο Αγρίνιο. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται να τα ξέρουν δημοσιογράφοι του Αγρινίου, του Πανετολικού και να μην τα ξέρω πάω. Μικρή κοινωνία, Στέριο. Θα μου πεις για τη Θεσσαλονίκη, τεράστια. Ναι. Είναι λίγο πιο μεγάλο το Αγρινίου. Okay. Οπότε πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε στη διαδικασία ότι θα τον αλλάξουμε. Ναι. Τα ήξερε ο ΠΑΟΚ φυσικά. Δεν είναι... Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είχε άγνοια. Mm-hmm. Δεν περνάει καν το μυαλό μου. Αποδεικνύεται όμως ότι το παιδί είναι ανεπίδεκτο μαθήσεως. 100%. Ναι. Ναι. Οι μόνοι που κατάφεραν να τον τυθασέψουν ή να κάνουν τα στραβά μάτια ήταν στον Ατρόμητο. Μια χρονιά. Την πρώτη παρουσία του Άρντα. Τη δεύτερη πάλι τα έκανε ρόιδο. Ναι. Με τις χειρονομίες του ΑΚΑ. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Είναι πολλές φορές αυτό που λέω για διάφορους ανθρώπους που ξέρεις είναι προβληματικοί ότι. Το θέμα της διαχείρισής τους είναι πρόβλημα μεγάλο. Το πώς να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις. Έλα, εδώ μιλάμε το θέμα τώρα, είναι εντάξει, ότι το ήξερες τώρα εξ αρχής και έμπλεξες. Για περίπτωση τώρα μία στο εκατομμύριο, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά είναι μια κατάσταση στην οποία ο ΠΑΟΚ έχει μπλεχτεί και πρέπει να ξεμπλέξει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, είναι αυτό που είπες. Θα τη βρει την άκρη, είτε έτσι είτε αλλιώς. Απλά εγώ λέω ότι είναι λίγο λεπτή υπόθεση και θέλει μια διαχείριση συγκεκριμένη. Για να είσαι κομπλέ. Και πολλοί ασχοληθήκαμε με τον Ουάρντα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν θα ασχοληθεί σίγουρα ο Λουτσέσκου ποτέ ξανά στη ζωή του. Mm-hmm. Έχουμε να μιλήσουμε και για τον Στοχ. Mm-hmm. Και τι γίνεται με τον Ντάγκλας. Τι λένε οι Βραζιλιάνοι. Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει ο Στοχ. Να ξέρεις. Πάντα μου άρεσε. Ακόμα και τη χρονιά εκείνη που ήρθε και είχε πολλά σκαμπανεβάσματα τέλος πάντων και διάφορα θέματα γι' αυτός.
Είναι, πώς το λένε, ρε παιδί μου, φυσιογνωμικά. Πώς το γουστάω τη φάτσα του, ρε παιδί μου. Αυτό. Ναι. Θα μου πεις, δεν παίρνεις έτσι ποδοσφαιριστές. Συμφωνώ. Okay. Απλά το βλέμμα του και η φάτσα του όλη εμένα με ψήνει πολύ. Και πιστεύω σε αυτή τη φάση που είναι στην καριέρα του ότι αν έρθει σήμερα και μπει αύριο, μπαίνει και παίζει σαν να μην έγινε τίποτα. Έτσι πιστεύω. Ναι. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Απλά να δούμε καταρχάς πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Γιατί δεν είναι κάτι τελικό. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι. Καλά, πάντα πρέπει να είσαι λίγο επιφυλακτική. Ναι, ναι, μέχρι okay. να. Αλλά φαίνεται όλο θέμα έχει προχωρήσει πολύ. Και μένει να δούμε. Πολλοί θεωρούν ότι ένα παίκτη σαν τον Στόχ είναι σε ποιότητα και εμπειρία και προσωπικότητα ό,τι καλύτερο μπορεί να φέρει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα δούμε αν συμφωνεί μαζί μας και με τον κόσμο ο Σταύρος. δεν απέχει πολύ από την αλήθεια, νομίζω. Ναι. Δεν μπορεί να φέρει τον Ριμπερί που είναι ελεύθερο. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει κάπου και δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι, ρε, μια χαρά είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα ποδοσφαιριστή στα 30. Ναι. Δεν είναι τελειωμένο. Το ελληνικό πρωτάθλημα το έχει για πλάκα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να μπει στο Champions League. Εγώ νομίζω ότι μπορεί. Και εγώ έτσι νομίζω. Και εγώ έτσι νομίζω ότι μπορεί. Και μένει να το δούμε εφόσον αποκτηθεί. Υπάρχουν καλύτεροι του στόχοι, υπάρχουν. Αλλά θέλει να έχει και πολύ καλύτερο σκάουτινγκ. Εννοείται. Θε να πληρώνει 100 ανθρώπου σε όλο τον κόσμο ναι. και να έχει καλύτερου μηχανισμού. Ναι. Δεν του εκεί πάω. Και επίση, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, σε μια διαδικασία ή μάλλον σε μια περίοδο μεταγραφών, είναι μια κατάσταση που, δηλαδή, ο στόχο μπορεί να προτάθηκε πριν, ξέρω εγώ, ένα μήνα. Να πω ένα παράδειγμα. Και τότε σε μια λίστα 10 εξτρέμ να ήταν ο ενδέκατο. Έτσι. Και επειδή διάφορε υποθέσει δεν προχώρησαν, ξαφνικά να έρχεται πρώτο. Ναι. Ωραία. Έτσι γίνεται στις μεταγραφές. Ή μπορεί μια άλλη υπόθεση μπορεί να ήταν πάρα πολύ κοντά ενός παίχτη, ξέρω εγώ, 23 χρονών για παράδειγμα, να μην κάθεσαι γιατί δεν τα βρήκε με την ομάδα του, με τον παίχτη και όλα αυτά, και ξαφνικά να έρχεται μια άλλη που φαίνεται πιο εύκολη οικονομικά. Ούτε ο στόχο είναι εύκολη οικονομικά, έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να πληρωθεί και Σλάβια, δεν έρχεται ελεύθερο. Έχει ρήτρα. Έχει ρήτρα. Ναι. Χαμηλή σχετικά. Ναι. Ναι. Τι. Μήνυμα. Εδώ ο φίλο 756. Η καημένη κοπέλα. Με τη μύτη Μπουγατσομάχερο, εννοείται κοπέλα τώρα, έτσι. Την Αιγύπτη, ναι. Και μόλις πήγε στον Πάη απέκτησε γαλλική μητούλα καθώς είχε κλείσει χορηγική συμφωνία, λέει. Το Ιβιτσόσκυλο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρντα ήρθε εδώ με Ιβιτς. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει. Ξεκάθαρα με έχει, τον, είναι, υποστηρίζει με τον ο Άρντα. Είναι ξεκάθαρα, ναι. Ναι, είναι ξεκάθαρα. Το κάνουμε και hashtag με τον Άμρ. Ναι. Όχι, όχι, λίγο πώς είναι με τον Κυριάκο. Λίγο δύσκολο. Με τον Άμρ. Ή με τον Κυριάκο πλέον. Λοιπόν, πάμε στο. Τον Άμρ τη πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας φυσικά πρώτη ώρα είναι η Στίχημαν. Σαν να έχουμε Κόπα Αμερικά σήμερα νομίζω. Απόψε το βράδυ πρέπει να είναι Βραζιλία, Παραγουάη. Και αύριο η Αργεντινή. Εμείς που παίζουμε Νίκο Ουρουγουάη. Ναι. Καλό θα είναι να αποκλειστεί η Βραζιλία, λέω εγώ. Γιατί ρε. Α, επειδή είναι. Ναι, εντάξει, να σου πω λίγο κάτι όμως. Πρωτοφαβορή είναι. Εντάξει, είναι πρωτοφαβορή, αλλά. Δεν με ψήνει και τόσο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλή, ρε φίλε. Βασικά δεν πιστεύω ότι καμία από τις ομάδες που είναι φέτος στο Κόπα Αμέρικα δεν είναι τόσο δυνατή για να το κατακτήσει. Να πει ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Η Βραζιλία, αν δεν το γήπεδο τη, δεν ξέρω κατά πόσο θα φαβορεί. Αν δεν ήταν στην πατρίδα τη δηλαδή. Βενεζουέλα, Αργεντινή στις 10. Ναι. Το βλέπει το μάτσα, αν είσαι σπίτι. Ναι, αυτό είναι αύριο. Αύριο. Σήμερα είναι. Σήμερα, σήμερα. Κάτσε. Περίμενε. Όχι, ρε, αύριο είναι όλα. Σήμερα προ αύριο είναι Παραγουάη. Ναι. Πάμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, 3.30 σήμερα τα ξημερώματα. Πολύ ωραία. Βραζιλία, Παραγουάη. Mm-hmm. Δύσκολη ώρα, Νίκο. Ναι, είναι λίγο αγριά. Δεν πρόκειται να το δω, συγγνώμη. Okay. Για NBA να ξυπνήσουμε 3.30 ώρα για να δούμε κάτι. Τώρα Βραζιλία, Παραγουάη. Ούτε για NBA. Okay. Και Βενεζουέλα, Αργεντινή, αύριο στις 10. Μάλιστα. Ωραίο παιχνίδι. Και άλλα δύο παιχνίδια. Κολομβία, Χιλή, Ουρουγουάη, Περού. Και νομίζω έτσι πηγαίνουν κιόλας, όπως το έχεις μπροστά. Δηλαδή, αν περάσει η Βραζιλία και η Αργεντινή, παίζουν μεταξύ τους στον ημιτελικό. Ναι, ναι. Αν περάσει, ξέρω εγώ, η Ουρουγουάη που θα περάσει, στέργιο. Έτσι νομίζω και εγώ. Τη Χιλή, με την Κολομβία, μάλλον. Μια από τις δύο. Τέλος πάντων, έχει επιλογές, μπείτε σε στοίχημα. Αν έχει και η Κόπα Αφρικα, η Αίγυπτος δεν επηρεάστηκε από την αποχώρηση του Άρντα. Μας χάρισε την νίκη χθες. Πληρωθήκαμε. Συνεχίζουμε να είμαστε μέσα στο να πάρει η Αίγυπτος mm-hmm. το Κόπα Αφρικα και να μας πληρώσει την απόδοση 5,5. Mm-hmm. Τη λες και τίμια. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Παίζεται με ασφάλεια, ταχύτητα στην στοίχημα. Μαζί μας είναι και το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Ετοιμάζεται ο Μιχάλης Σταβέντο αρχές Ιουλίου. Θα σας ενημερώσουμε για την παράσταση. Μπορείτε να περάσετε μέχρι τότε μια βόλτα από το Ρίτζεσι Καζίνο. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Και φυσικά μαζί μας η Αναδομό που έχοντας κλείσει 10 χρόνια λειτουργίας εσείως
βαδίζει στη δεύτερη δεκαετία της ζωής της. Σας προσφέρει αυτό που χρειάζεται, είτε θέλετε να ανακαινήσετε ένα δωμάτιο του σπιτιού σας ή ολόκληρο το σπίτι, ή το εξοχικό, ή την επαγγελματική σας στέγη, με συνέπεια και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Περάστε μια βόλτα τα γραφεία της Αναδομός στο Φίνικα, δίπλα στα McDonald's, ή μπείτε στον Αναδομό pavlanakenis.gr να δείτε τις πάρα πολύ μεγάλες προσφορές, μέχρι 6 άτοκες δόσεις, και να δείτε τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο ανάλογα με το τι θέλετε να ανακαινήσετε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Νομίζω θα μιλήσουμε με τον Σταύρο να δούμε τι έχει να μας πει για το Miroslav Stoch, αν του αρέσει, αν δεν του αρέσει, τι περιμένει. Έλα Σταύρο, καλησπέρα. Γεια σου Σταύρο. Μου αρέσει που τίθεται θέμα, αν μου αρέσει ο Στοχ ή όχι. Σε μερικούς δεν αρέσει ρε φίλε, τι να κάνουμε, να μην το καταγράψουμε. Εντάξει. Οι γνωστές αηδίες περί Μαρκής και αυτό, οι εξυπνάδες. Στο Μαρκής πήγε μία φορά, επειδή αυτοί οι τσομπάνιες που τα λένε, ωραία, δεν είναι παιδιά του Κέλλου. Πήγε μία φορά, ωραία, όταν ήταν, είχε γενέθλια και είχε ρεπό την επομένη. Ήταν εξευτελιστικό. Είναι η αλήθεια εκείνο το βράδυ. Ναι, αλλά γενέθλια και όμως το παιδί, εντάξει. Γενέθλια. Ναι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι γενέθλιά μου που δεν θυμάμαι. Ναι. Εγώ θυμάμαι ναι. Γενέθλιά μου να έχει σπάσει ένας καθρέφτης και να ψαχνόμαστε την επόμενη μέρα. Και ευτυχώς εκείνος που ήταν στο μαγαζί τέλος πάντων ήταν γεννός ο καθρέφτης μου και είχε κάνει να καίνει στο μαγαζί. Ωραία. Το έβαλα εγώ μόνος του. Εντάξει. Τι να κάνουμε, γενέθλια ρε παιδιά αυτά. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Για το στόχο. Για το στόχο. Είναι συμφωνημένα όλα. Νομίζω ότι περιμένουμε το διβάνι εδώ να δώσει το πράσινο φως, να φύγει το 1,5 εκατομμύριο που είναι το buyout και να έρθει ο παίκτης εδώ για υπογραφές, εξετάσεις υπογραφές, έτσι ώστε να είναι μαζί με την ομάδα τη Δευτέρα που πετάει η ομάδα για Ολλανδία. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε τόσο γρήγορα, δεν θυμιζόμαστε για την ταχύτητά μας, είναι η αλήθεια. Αλλά η ουσία είναι ότι ο στόχος αποτελεί την σταθερά που έψαχνε ο ΠΑΟΚ στα άκρα της επίθεσης. Ναι. Εντάξει. Πάω και έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι προοπτικής, είναι ο Ζαμπά, είναι ο Λιμιός, είναι ο Λάμπρου. Δεν είναι παιδιά τα οποία μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα. Έχουν στοιχεία, μπορούν να παίξουν ένα ρόλο, αλλά δεν τους λες σταθερά. Δεν είναι ότι τους σταθερότητα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, χρειαζόταν ένα παίκτη. Ο Λουτσέσκου γενικά αναζητά σταθερές. Δεν είναι ένας προπονητής που είναι αγαπημένη τη συνήθεια κινήσεις προοπτικής. Αυτή είναι η αλήθεια. Πόσο μάλλον όταν η στόχη της ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να βασιστεί δηλαδή σε παιδιά τα οποία είναι 21-22 χρόνια μόνο. Δεν χρειάζεται σταθερές, δεν έχει το Μαουρίτσιο και το Βιερίνη από την αρχή, άρα αυτό είναι μια σημαντική παράμετρη για τον ίδιο του Λουτσέσκου. Άρα χρειαζόταν παίκτης με μεγαλύτερη εμπειρία, ο Στοχ είναι από αυτούς. Είναι ένα παιδί το οποίο από 15 χρόνων έφυγε από εκείνη την πόλη, Στέργιο τη Νίτρα. Η Νίτρα, λοιπόν. Πραγματικά, αν παπορούμε πώς μεγαλώνουν άνθρωποι εκεί, 11 η ώρα δεν είχε να φας. Μας σταμάτησαν επειδή περάσαμε στο άλλο δρόμο. Έχουμε μείνει, ναι. Και η ιστορική φωτογραφία Σταύρο στο, είναι... στο ποτάμι της Νίτρα. Στο ποτάμι της Νίτρα. Μπορεί να είναι χειρότερη πόλη που έχουμε πάει εδώ. Ναι. Δηλαδή απορώ πως καλά ο Στοχ πρέπει να πανηγυρίζει ακόμα που έφυγε 15 χρόνια από εκεί. Μόνο στην ιδέα ότι κάποιοι που αρχίσουν όλη τους ζωή εκεί πέρα. Μας κάνει και θέλεις και δεν το σου πάρει χαμπάρι. Απλά δεν είναι δηλαδή. Ήδη οι χαρακτηρισμοί. Η Νίτρα ρε φίλε. Είναι η χειρότερη πόλη που έχουμε πάει. 50 ταξίδια στο εξωτερικό πρέπει να είναι χειρότερη. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Με ποια αφορμή είχατε βρεθεί ρε. Για το μάτς με τη Σπάρτα και Τρνάβα. Εκεί συγκίνητη πόλη και όταν... Σε μια πόλη δίπλα, σε 40 χιλιόμετρα. Αλλά μέναμε στην Νίτρα, ναι. Ωραίο διήμερο, έχουμε ξαναπεί Σταύρο για τα παιδιά μας εκεί, τι έγινε με τους Σλοβάκους. Ωραία. Ο Στοχ για μένα είναι μια top επιλογή, είναι ο πιο top παίκτης μπορεί να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εξοικειωμένος με το περιβάλλον πέρασε μια χρονιά εδώ, σε όριμη ηλικία, παντρεμένος πλέον, δηλαδή ισοβαρευτεί, όπως εγώ π.χ. Πέρσι έκανε 14 γκολ, 14 assists σε 49 παιχνίδια. Η Σλάβια πήρε πρωτάθλημα και έφτασε στους 8 του Europa, που ήταν ένα πετυχημένο project, ήταν ηγέτης της, άρα ό,τι και να λέμε,
μιλάμε για έναν ενεργό top ποδοσφαιριστή που σήμερα θα έρθει, αύριο παίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που πες Σταύρο το τελευταίο. Ότι... Είναι και άλλο πιο σημαντικό, είναι το στυλ παιχνιδιού του τέτοιου, το πώς κινείται τα μεσοδιαστήματα, πώς εκμεταλλεύεται τους χώρους και το πώς εκτελεί από το εκτός περιοχής κυρίως. Mm-hmm. Είναι στοιχεία τα οποία ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει στα εξτρέμ του, είναι μια αλήθεια. Και μιλάμε Σταύρο για γκολ τώρα, όχι πλάση πάνω στη γραμμή και τρία πέναλτι και πέντε. Όχι, μιλάμε τώρα για παίκτη που από εκεί δεν το περιμένεις, δεν την κάνει. Όσοι δεν έχετε δει το θέμα το χθεσινό στο ΠΑΟΚ 24 με τα γκολ του Στόχ στη Σλάβια, πραγματικά μπείτε και δείτε. Είναι το ένα πιο εντυπωσιακό από το άλλο. Γεγονός. Γεγονός. Στο επόμενο με τα γραφικά ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο νομίζω περιμένουμε τον Ντούγκλας Αουγκούστο. Mm-hmm. Πολλά ου έχει αυτός, θα παιδευτούμε σίγουρα στη μετάδοση στέλνει. Ναι. Και εδώ είναι μια κατάσταση συμφωνημένη. Έχετε και τις τελευταίες λεπτομέρειες, ιατρικές εξετάσεις, να δει και λίγο το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή, αλλά είναι τέλος πάντων πάρα πολύ κοντά και αυτό. Είναι στο ίδιο, στην ίδια λογική με τους στόχους. Ναι. Πάντως, ναι. Μπορούμε να πούμε, Σταύρο, ότι η διαφαινόμενη άφηξη στόχ ανοίγει την πόρτα της εξόδου για τον Ερή και υπάρχει χώρος και για τους δύο, θεωρείς? Νομίζω ότι θα τεθεί ένα θέμα. Γιατί, εντάξει, κοίτα, πέντε χρειάζεσαι. Mm-hmm. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τον πίσημα που μπορεί να παίξει αριστερά, αλλά η παρουσία Ερίκη μάλλον είναι περιττή. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ θελήσει να πουλήσει κάποιον από τους άλλους, εντάξει. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Φυσικά υπάρχει. Αν έρθει κάποια πρόταση της προκοπής. Μάλιστα. Από την Ενέργεια έχει υπάρξει ενδιαφέρον και από Βραζιλία. Έχει γραφτεί, ναι. Γραφτεί. Ναι. Από την Ατλέτικο Μινέιρο τώρα. Okay. Τώρα το τι και πώς. Έχει, το καλοκαίρι είναι μακρύ. Η ουσία είναι βέβαια ότι από την Δευτέρα που θα πάμε στην Ολλανδία μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι 36 μέρες που η ομάδα πρέπει να δέσει. Είναι καινούργια ομάδα πάλι, εντάξει. Ναι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του κορμού του περσινού. Έχουν φύγει ο Σάχο που τον κάνει ασύνθετο παρτίδες του Μαουρίτσι και τον Διερίνη, άρα μιλάμε για τέσσερα παιδιά που ήταν στο σκληρό κρουπ του Λουτσέσκου. Άρα αυτοί πρέπει να επιτεθούν με έναν τρόπο. Σημεία αναφοράς στη θέση τους δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη, δηλαδή το Αυγούστο είναι ένα παιδί 22 χρονών που δεν έχει βγει ακόμα από τη χώρα του, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε λίγο επιοικείς με αυτό το παιδί. Δεν πρόκειται δηλαδή με το καλημέρα, εκτός αν είναι παιδί θαύμα, τι να πω. Σπανίως με το καλημέρα μπαίνουν απευθείας παιδιά που δεν έχουν παίξει στην Ευρώπη από τη Βραζιλία. Άρα λοιπόν, αν το δούμε λίγο στεγνά, δεν υπάρχει απλήν του στόχου που ο ΠΑΟΚ στα εξτρέμ ήταν σχετικά καλυμμένος αριθμητικά. Δεν υπάρχουν σημεία αναφοράς στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ακόμα και ο Ζήφκοβιτς που είναι έμπειρος παίκτης και ο Ρικάρντο που είναι έντιμος παίκτης δεν είναι βασικοί. Με Μάρτους Πασχαλάκη από αυτή τη στιγμή συλλογικά. Ναι. Άρα η ουσία. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κάνει τουλάχιστον άλλη μία μεταγραφή κεντρικού χαφ. Κεντρικού χαφ οπωσδήποτε και μία αριστερού μπακ οπωσδήποτε. Γιατί εκεί είναι μόνο Γιαννούλης. Μια στραβή χτύπα ξύλο να συμβεί, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει αριστερό μπακ. Και ένα φόρο οπωσδήποτε, γιατί εκεί υπάρχει θέμα. Για τα φόρο δεν έχει γίνει κουβέντα μέχρι τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ναι. Επίσης ένα θέμα που προκύπτει από χθες, από την πρώτη προπόνηση, είναι η τοποθέτηση του Καντουρί στο 8. Δηλαδή ο Λουτσέσκο αρχίζει και καβατζώνεται λίγο σιγά σιγά. Που για μένα ο Καντουρί είναι 8, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Ναι. Δηλαδή μπορεί να παίξει τώρα το Μαουρίτσιο, αν βουλευτεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πιο πολύ είναι 8 σε 4-3-3 βέβαια, αλλά... Εντάξει. Εντάξει. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, χθες την προπόνηση τα δίδυμα ήτανε Μελιόπουλος Καντουρί και Τσιγκάρας Μίσης. Ναι. Γιατί ο Κάτσε δεν είχε ακόμα, Κάτσε στην Ολλανδία δεν θα σωμιωθεί. Και στην επίθεση τι ήτανε? Άκουν και Μαρκόφσκι. Σε αυτή τη βάση λέω ότι πρέπει να αποκτηθεί για ένα σφορ. Το τι πρέπει, εμείς άσχετο το τι πρέπει, ναι, το τι συμβαίνει λέμε, ναι. Αυτή τη στιγμή ατζέντα για αυτό δεν έχει ανοίξει. Ναι, πάντως με την διαφαινόμενη αύξηση του Στόχ και του Ντούγκλας Ντάγκλας, συμμαζεύεται η κατάσταση.
έχεις λιγότερα μέτωπα να ασχοληθείς. Ναι, γεγονός. Και κυρίως το εξής ένα του κεντρικού χαβ, γιατί αριστερού μπακ νομίζω ότι δεν θα αποκτηθεί παίκτη πρώτη γραμμή. Έτσι δεν είναι. Α, μην το λες, ανάλογα τις περιπτώσεις. Ναι. Εγώ δηλαδή, η μία περίπτωση που έχω κατά νου που δεν προχώρησε ήταν top παίκτης. Ναι. Σε καλή ηλικία. Πάντως εντάξει, εγώ κρατάω αυτό που είπες και το λέγαμε και με τον Νίκο στο ξεκίνημα, ότι για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ ο στόχος είναι ένας top ποδοσφαιριστής. Ναι. Για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Ναι, με όλο το πακέτο που έχει ο ΠΑΟΚ. Που αγωνίζεται, τι προοπτικές υπάρχουν κτλ. Ο στόχος είναι στην κατηγορία top. Αυτό και μπαίνει και παίζει. Ακριβώς. Ναι, έχει να περιμένει. Και νομίζω είναι δικαιολογημένος και ο ενθουσιασμός του κόσμου για τον Σλοβάκο. Ούτε είναι 34, ούτε 35. Μια χαρά ηλικία είναι 30 χρονών. Έχει 3 χρονάκια μπροστά του. Ίσως και να είναι και στην καλύτερη φάση καριέρας του παιδιά στο 8. Με τις 2 χρονιές που έχει κάνει η Σλάβη και ειδικά την περσινή. Δηλαδή, όταν είχε έρθει την πρώτη φορά, είχε κάνει τέτοια χρονιά. Όχι. Την πρώτη φορά που είχε έρθει Νίκο, ο ΠΑΟΚ ήταν ό,τι να είναι. Ακριβώς. Με το Στέφαν στην προετοιμασία, μια ομάδα η οποία είχε πολύ ακριβό μπάτζετ, αλλά καμία τακτική συνοχή. Μια ομάδα η οποία λόγω της ποιότητας έκανε ανατροπές στο παιχνίδι της. Όχι λόγω της τακτικής και συμπεριφοράς. Yeah. Ενδεικτικό είναι και το κομμάτι με τη Σάλκη, όπου με παίχτη λιγότερο καταφέραμε να φάμε 2 γκολ. Yeah. Σε παιχνίδι που έκανε πρόκληση στο μήλο της Champions League. Ναι. Στην πιο γεμάτη άδεια τούμπα ποτέ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι και ο Στόχο έχει την καλύτερη φάση της καριέρας του και πετυχαίνει το ΠΑΟΚ στην καλύτερη φάση που μπορεί να το πετύχει. Όσον αφορά. Ακριβώς, γιατί μπορεί να διαχειριστεί ο Λουτσέσκου οποιαδήποτε προσωπικότητα, το έχει αποδείξει αυτό. Έξι. Δεν είναι κάτι εύκολο για τον Λουτσέσκου αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα, ο Σαββίδης έρχεται εδώ. Είναι πάντα σημαντική η έρευσή του. Βλέπει και καιρό. Θα μείνει και καιρό, λογικά. Είναι πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά. Θα δούμε κατά πόσο πάω θα τα κλείσει το Σαββίδι εδώ πέρα για να πάμε στην Ολλανδία τη Δευτέρα όπως πρέπει να πάμε. Σταύρο, πριν κλείσουμε το όλο θέμα Καραμάνου με την εξέλιξη που έχουμε παρουσιάσει στο ΠΑΟΚ 24, πώς το βλέπεις? Κοίτα, είναι σαφές, κάνει και αυτούς τις κινήσεις. Είναι εντυπώσεων, είναι ουσίας. Κινήσεις ουσίας, θα το δείξει η ιστορία. Οι πληροφορίες λένε ότι είχε καταθέσει ήδη πρόταση στον Άρη Βασίλη Παύλου την εξαγορά του 62% των μετοχών της ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσει, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα πάει. Εμείς αναφέρουμε το γεγονός. Ναι. Μέχρι τώρα. Πάντως, το πράγμα δεν πηγαίνει όπως τέλος πάντων περίμενε το Καραμάνου. Ο ΠΑΟΚ είναι επιφυλακτικός στην πλευρά του Άρη Βασίλη, όσο έχει σκοτάδι γύρω από το τι συμβαίνει πίσω από τον Καραμάνου, λογικό είναι και αυτό. Γενικά, τέλος πάντων, μπήκαμε σε μια διαδικασία κινήσεων και από τις δύο πλευρές για να δούμε πού θα καταλήξει. Να σε καθαρίσει το θέμα. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία, Σταύρε. Θες να πεις κάτι άλλο, κάτι για τον Ουάρντα, τίποτα, κάτι άλλο? Για να γράψουμε στοίχημα, προβληματίζομαι στο λίγο μου. Στοίχημα. Κοίταξε, θεωρώ, Σταύρο, ότι θα κινηθούμε στα knockout match του Copa Αμέρικα. Λέει κι άλλα. Έχει, ρε φίλε, έχει. Αλλά εντάξει, στην Κόπα Αφρικα γίνονται παπάδες, άστο. Ναι. Η Ναμίμπια και η Μαδαγασκάρη, αυτά γίνονται. Το Μπουρουντί. Ποιο? Το Μπουρουντί. Το Μπουρουντί, δεν βγάζει άκρη. Αλλά έχει όντως καλά παιχνίδια. Να μην στηρίξουμε Σταύρο τη Βενεζουέλα κοντά στην Αργεντινή. Μια χαρά. Αύριο το βράδυ στις 10. Πέιδα βγαίνει το Σάββατο. Ναι. Άρα να στηρίξουμε Ουρουγουάη, Σταύρο, με το Περού. Και η Κολομβία με τη Χίλη. Έχει παιχνίδια. Εντάξει, στείλτε μου μία κιόλας γιατί ψάχνουμε και δεν μπορούμε. Ναι, θα σας στείλω αμέσως. Έγινε. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ανοίγουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Κόλκα. Νομίζω ότι έχουμε, πώς το λένε, όχι η πλειοψηφία. Η αγγλική λέξη μου έρχεται μέχρι την ελληνική. Παμψηφοί είμαστε υπέρ του Στόχ. Έτσι, εδώ στο ΠΑΟΚ 24, στην όλη υπόθεση του να προχωρήσει. Ναι. Έτσι μας φαίνεται, ρε παιδί μου, τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρεις τι θα γίνει μέσα σε ζώνη αν έρθει άνθρωπος. Έτσι. Με τα δεδομένα που. Είναι που πολύ σημαντικό τώρα. Το ότι ο Στόχος έδειξε αυτή την εικόνα στη Σλάβια. Ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το ψάξεις και πολύ. Όσο το ψάχνεις, τόσο πιο πολύ πίθεση ότι όντως είναι στο καλύτερο φεγγάρι της καριέρας του. Mm-hmm.
Αν έπαιζε κάποια άλλη ομάδα και ήταν τα νούμερα του χαμηλά, δηλαδή ξέρω εγώ 30 αγώνες, 3 γκολ και 2 assist, μπορεί και να υπήρξαν και. Αυτό που είπε και πριν στο Σταύρο. Να ήταν χωρισμένο ο κόσμο. Δηλαδή, και ο ίδιο στην καλύτερη φάση τη καριέρα του, νομίζω εγώ, με αυτέ τι δύο χρονιέ που έκανε στη Σλάβια, γιατί και πρόπερσε έκανε καλή χρονιά. Ναι. Όχι όπω η φετινή βέβαια που έκανε παπάδε. Και ο Πάοκ είναι σε μια κατάσταση τέτοια, στην καλύτερη του φάση, δεν ξέρω, και τη ιστορία του. Έτσι, και με μια απομονωμένη μπροστά του για το Champions League. Έτσι. Εμένα μου φαίνεται πολύ win-win κατάσταση. Αν και βέβαια ποτέ δεν μπορεί να ξέρει μια μεταγραφή, το πώς θα εξελιχθεί, έτσι. Πάντα μιλάς με στοιχεία που έχει εκείνη την ώρα. Ναι. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Και για τον Στοχ και για τον, ΠΑΟΚ. Θα το δούμε. Okay. Λοιπόν, θα αποτελέσει τη σταθερά του ΠΑΟΚ στα εξτρέμ, γιατί όντως πήγε εκεί ένα θεματάκι. Λοιπόν, την πρώτη ώρα μαζί μας είναι όπως κάθε μέρα το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Θα πάμε, Μιχάλη, στα Βέντο εμείς. Στα Βέντο θα πάμε, ναι. Δεν θα είμαστε Ολλανδία. Μπορούμε όχι, να, μπορούμε δεν να θα πάμε. Είμαστε, δεν θα είμαστε, ναι. Θα πάμε, Μιχάλη, στα Βέντο να ακούσουμε. Πηδάω τα κύματα. Και όχι μόνο. Διαφορά. Έχει γράψει πολλά τραγούδια. Όχι αυτό, μόνο αυτά που έχει πει. Ναι, έχει δώσει, δώσει πολύ τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος. Μουσικές και στίχους. Λοιπόν. Μαζί μας και η Στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Παίζετε στις καλύτερες αποδόσεις. Εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα. Ανά αγώνα, live cash out, όλες οι επιλογές, 24ωρη. Υποστήριξη σε mail και μη mail τη Στοίχημαν μέσω live chat ή email ή οτιδήποτε άλλο τρόπο θέλετε. Και φυσικά υπάρχει το σερί, το κατεβάζετε είτε και έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και με εντελώς δωρεάν και με σωστές προβλέψεις διεκδικείτε πάρα πολύ μεγάλα ποσά κάθε εβδομάδα. Και υπάρχει και το online καζίνο της Στοίχημαν. Επίσης εύκολη πρόσβαση από κινητό, tablet και υπολογιστή. Ο Σταύρος Νίκολ λέει ότι είναι φοβερό το Νάρκος. Στο online καζίνο. Δεν το έχω δοκιμάσει. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Γιατί ο Σούπερμαν και ο Μπάτμαν το τελευταίο δεν μας τα λένε καλά. Η σειρά ήταν καταπληκτική. Το Νάρκος. Μάλλον και το παιχνίδι στο στοίχημα θα είναι καλό. Okay. Και περιμένουμε τη δεύτερη σεζόν από το Νάρκος Μέξικο. Δεν με έψηκε πολύ το Μέξικο. Όχι. Καλό ήταν, αλλά όχι όπως τα άλλα. Εντάξει, λέω εγώ. Ο τύπος που παίζει τον Εσκομπάρ είναι ένας μικρός θεός. Ναι, ναι. Δηλαδή μετά την αποχώρησή του από το σύριαλ. Ναι. Κάτι... Το σύριαλ, ρε φίλε. Σύριαλ, πώς στην Ελλάδα τα λέμε. Λοιπόν, και η αναδομό μαζί μας. Στην αναδομό μπορείτε να ανακαινήσετε και να νεώσετε το σπίτι σας. Φροντίζουν για τα πάντα. Μέσα στα χρονοδιαγράμματα που βάζετε εσείς μαζί με την εταιρεία, είτε μιλάμε για ολική ανακαίνιση, είτε για μερική. Μπορείτε να μπείτε στο www.anadomopavlaanakenis.gr και να δείτε όλες τις προσφορές. Έχετε δυνατότητα για 6 άτοκες δόσεις και αυτό που και πριν το πιο σημαντικό όλων είναι η δυνατότητα, μάλλον όχι η δυνατότητα, είναι η συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, γιατί όσοι έχετε μπλέξει με Masters καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η Anadomo λοιπόν είναι μαζί μας. Πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε και τίποτα άλλο στέριο πάμε στο διάλειμμα. Όχι. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Εδώ μας επιστρέψαμε. Βεβαίως. Δεύτερη ώρα Βεβαίως. Στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Λίγα 24 ώρα πριν την αναχώρηση της ομάδας στην Ολλανδία. Όπου μπαίνουμε πλέον για τα καλά, Νίκο, σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Ναι. Και επιτέλους θα δούμε τον ΠΑΟΚ ξανά αυτό στο χορτάρι. Αυτό που συζητούσαμε πριν. Και με τον Σταύρο, με τον Ελκαντουρί, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ίσως να είναι και εικόνα πρώτων φιλικών, ίσως να είναι και εικόνα από το μέλλον, δεν το ξέρεις φίλε. Εγώ έχω την αίσθηση, μπορεί κάλλιστα να βγω εκτός, ότι ο Ελκαντουρί θα αποχωρήσει το καλοκαίρι. Και εγώ έτσι πιστεύω να σου πω την αλήθεια, απλά δεν ξέρω πότε. Ναι, δηλαδή δεν θα τώρα. Μου κάνει εντύπωση 18 Ιουλίου να προκύψει, ξέρω εγώ, ναι. Η Λέτσε. Ναι. Η Έμπολη, η Κρεμονέζε, δεν ξέρω ποια είναι. Σίγουρα όχι η Νάπολη, η Ίντερ και η Μίλαν και η Γιουβέντους. Ναι. Και να αποχωρήσει ο Ελκαντουρί. Η Νάπολη έφτασε 4 να πάρει το Μανουλάρα, φίλε. Τώρα. Δεν μπορεί, δεν έχει. Δηλαδή, το έχω παρομοιάσει λίγο με μια υπόθεση Λούκας που έμεινε ναι, μέχρι μαζί να φύγει. Σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Συμφωνώ. Οπότε, σε πρώτη φάση μπορεί να σε βοηθήσει. Να σου κάνει δουλειά. Αν σε βοηθήσει στα πρώτα δύο του Champions League, σε όλα και στα 4, σε ένα, δεν ξέρω. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πάει σε ομάδα που δεν θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα δεν θα υπάρχει θέμα αν θα παίξει, να μην μπορεί να παίξει αλλού κτλ. Ναι. Μακάρι να βοηθήσει όσο διάστημα μείνει. Τώρα, αν έχει βγάλει το μυαλό του ότι θέλει να φύγει και θέλει όντως να μείνει. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση για την περίπτωση. Εγώ πάντως δεν τρελαίνομαι για τον Ελκαντουρί και το λέω από την πρώτη στιγμή που έχει έρθει, όχι μόνο τώρα. Και με έχει κουράσει λίγο αυτό ότι
επί τρεις τουλάχιστον μεταγραφική σεζόν, υπάρχει θέμα να φύγει, γιατί όντως το ανοίγει η πλευρά του Μαροκινού. Αυτό λοιπόν που μου κάνει εντύπωση στην προκειμένη περίπτωση. Καλά, όχι τώρα, γιατί τώρα είναι και λίγο ανάγκη. Τον Ιανουάριο για παράδειγμα. Το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου, το συγκεκριμένο παίχτη που έχει εκφράσει πολλές φορές, παιδί μου, την επιθυμία ότι να φύγω, να πάω κάπου αλλού. Μπορεί να μην του αρέσει, παιδί μου, εδώ πέρα. Οκ, δεν κολλάνε όλοι. Παρόλα αυτά, ο Λουτσέσκου τον εμπιστεύεται, τον θέλει. Δηλαδή, πιστεύει ότι τα στοιχεία του θα τα βγάλει και θα το βοηθήσει σε αυτό που θέλει να κάνει. Και βοήθησε. Και βοήθησε. Για να τα λέμε όλα, ναι. Και να μην ούτε πάθει, ναι. Έχουμε ούτε τίποτα. Απλά, ένα ακόμα κακό για το συγκεκριμένο είναι ότι ταλαιπωρείται συχνά πυκνά από τραυματισμούς που σε βγάζουν εντελώς εκτός ρυθμού. Δηλαδή, στα 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, 2. Στα 2 χρόνια δεν είχε ποτέ κανένα τραυματισμό που έμεινε έξω 6 μήνες, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, χιαστό. Όχι, αλλά το 1,5 μήνα το έχει στο πρόγραμμα. Ένα 1,5 μήνα ανά τετράμινο, το οποίο σου αλλάζει, σου χαλάει τον οποιοδήποτε ρυθμό μπορείς να βρεις. Γιατί βλέπει κάποιος ένα 1,5 μήνα και νομίζει ότι αφού περνάει ένας μήνας μπαίνεις και παίζεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι, υπάρχει μια διαδικασία μέχρι να ξαναβρει ρυθμό που θέλει χρόνο. Γι' αυτό λέω το συγκεκριμένο ότι. Ουδέποτε αποτέλεσε σταθερά του ΠΑΟΚ. Σωστά. Ουδέποτε. Έχει βοηθήσει. Σίγουρα δεν ήταν κλειδί για το πρωτάθλημα, όπως διάβασα πριν από κάποιες εβδομάδες. Έγραφε ένας συνάδελφος ότι ήταν κλειδί για το πρωτάθλημα ο Ελκαντουρί. Ελκαντουρί. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ούτε κλειδί ήταν, ούτε. Κλειδί για το πρωτάθλημα ο Ελκαντουρί, ρε φίλε. Ούτε Κατσαβίδη, ούτε τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, ήταν ένας ποδοσφαιριστής που σε ορισμένα παιχνίδια σημαντικά έδωσε λύσεις. Ναι. Δηλαδή στη Νέα Σμύρνη που πέτυχε τον γκολ. Πρώτο σχόλιο από κάτω, σίγουρα θα το ξανακάνεις 1000%. Δύο τα συγχαρητήριά μου, φίλε και συνάδελφε. Μ' αρέσει. Στην Τρίπολη έκανε καλό παιχνίδι ο Ελκαντουρί, θυμάσαι. Με τον Άρη έβγαλε την assist στον Πρίγιοβιτς στο τέλος. Γενικότερα βοήθησε. Αλλά όχι στον βαθμό που θα ήθελε, φαντάζομαι, και ο Λουτσέσκου. Βγάζω απ' έξω τα χρήματα που παίρνει. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ήταν θέμα δικό μας, μέσα εισαγωγικά δικό μας, την τριετία παράδειγμα 7 με 10. Τώρα είναι θέμα του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή, αν πάρει ο ΠΑΟΚ ένα παίκτη που παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο και δεν παίζει, είναι θέμα της οικογένειας Σαββίδη και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν νομίζω πρέπει να μπαίνει στην κουβέντα τι προσφέρει ένας παίκτης με βάση τα χρήματα που παίρνει και να απασχολεί τον κόσμο τόσο πολύ. Αλλά σίγουρα αυτή η τάση φυγής του Ελκαντουρί νομίζω τον επηρεάζει ακόμα και στην απόδοσή του. Ναι, στο μυαλό του, ρε φίλε, σίγουρα. Όχι, όχι την παίρνει και κορυδεύει σε καμία περίπτωση. Δεν είναι χαρά, είναι επαγγελματίας είναι. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται να μην δεν σε επηρεάσει. Απλά όταν είσαι σε ένα μέρος και σκέφτεσαι ένα άλλο μέρος διαρκώς, να το πω έτσι, πιο λαϊκά, είναι πιθανόν στο κομμάτι της δουλειά σου να σε επηρεάσει. Να μην έχεις όρεξη, τέλος πάντων να μην έχεις διάθεση και όλα αυτά. Που συγκεκριμένως, αυτό που λέει και ο Στέργος, δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ, έτσι. Όχι, όχι. Σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, το αν σε καλή μέρα, μυαλό, αν έχει καλή διάθεση, καλή απόδοση και όλα αυτά, είναι άλλη κουβέντα. Οπότε, αν θα μείνει όλη τη χρονιά, καλώς να μείνει. Αν τυχόν επιβεβαιωθεί αυτό η αίσθησή μου ότι θα φύγει μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Τώρα θα είναι αρχές Αυγούστου, θα είναι τέλη Αυγούστου. Μακάρι μέχρι εκείνο το σημείο να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει. Θα... Με τη Σταντάρ στο μεταξύ δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε. Η Σταντάρ επέλεξε έναν παίκτη. Απλά πήγε σε άλλη, πενταετία... σε άλλη επιλογή. Μικρότερο του Ελκαντουρί. Δανεικό όμως. Εντάξει, πήγε σε άλλη επιλογή. Ναι. Αν έκανε καλό ή είχε ουσιαστικά συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν σε φάση να βγάλει τα χρήματα και να τα δώσει. Δεν είναι δηλαδή ότι. Τελευταία στιγμή το όλο θέμα χάλασε. Νομίζω ότι είχε βρει και με τον ίδιο. Ε? Ναι, στο και δεν νομίζω να χαλούσε η συμφωνία για 50.000% πάνω κάτω. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ ήθελε 1 εκατομμύριο και η Σταντάρ έδινε 900.000. Πιστεύω ότι θα νομίζω βρισκόταν θα βρισκόταν η χρυσή τομή. Θα βρισκόταν η λύση. Δεν έγινε, είναι εδώ ο Ελκαντουρί. Γερός να είναι όπως και όλα τα παιδιά. Μικρή, μεγάλη. Ναι. Ξεκινάει νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο από τη Δευτέρα. Και η προπόνηση στην Ολλανδία. Διπλές συνήθως. Και φυσικά τα φιλικά. Ταυτόχρονα θα γίνονται και οι μεταγραφές, αυτές που πρέπει να γίνουν. Θα έχουμε αφίξεις, θα έχουμε αναχωρήσεις. Και από τις 22 Ιουλίου και μετά που θα γίνει η κλήρωση, θα εντάξει, πούμε γενικά, για τα καλά. Όπως το ξέρουμε πολύ καλά και ειδικά τώρα στο ξεκίνημα, πάντα το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας έχει και παίκτες που δεν τους βλέπουμε στην πορεία. Έτσι, έχει νεαρούς, έχει παίκτες που έχουν αποδανεισμούς, τέλος πάντων παίκτες που να φύγουν. Έτσι, και
το ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά στο πρώτο κομμάτι τη προετοιμασία είναι εκεί. Ίσως και στα πρώτα φιλικά. Πότε είναι το πρώτο φιλικό? Στις 3 του μήνα πρέπει να είναι. Α, τόσο κοντά είναι. Με την Alkmaar. Νόμιζα πιο μετά. Νόμιζα πιο μέσα. Μία φιλική ομάδα, 3 παίζει με την Alkmaar. Okay. Πού είναι ρε στερεογγύης προετοιμασίας ρε φίλε που τρέχανε για 15 μέρες και μετά από το τρέξιμο 15 μέρες πέραν την μπάλα και μετά την μπάλα παίζανε πρώτα με την πυραρία και μετά κάνανε ένα φιλικό κανονικό. Το φιλικό με την πυραρία ήταν πάντα. Στάνταρ, ναι. Α, ναι. Δεν χαλούσε ποτέ. Ναι. Τέλος πάντων. Σκόρα από 6-0 μέχρι 12-1. Ναι. Τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν, ας πούμε στο φιλικό με την Alkmaar για παράδειγμα, που είναι και τόσο κοντά, έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, θα δούμε μια ομάδα που θα είναι πολύ. Μίξ γκριλ κατάσταση, δηλαδή με νεαρούς, χωρίς γεμάτη, χωρίς να έχει γεμίσει ακόμα στις θέσεις τέλος πάντων που έχει τα θέματα της και τις απουσίες της τέλος πάντων. Θα είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Οπότε εικόνα περίπου της ομάδας που θα δούμε 5 Αυγούστου, 5 με 6 Αυγούστου, στο πρώτο παιχνίδι, 6-7 Αυγούστου, στο πρώτο παιχνίδι στο Champions League. Νομίζω θα δούμε στα τελευταία φιλικά. Ίσως δούμε στη Ρουμανία τότε, σε εκείνο το φιλικό με την Κλούζ σιγά σιγά από εκεί. Που είναι πιο μετά. Κοίταξε ο Λουτσέσκου γενικότερα. Και τα προηγούμενα χρόνια από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να φτιάξει τον κορμό. Ναι, δηλαδή ναι, okay. Δεν είναι από τους προπονητές που θα βάλει μία δεκάδα. Εντάξει, από τα φιλικά σίγουρα θα μοιράσει τον χρόνο, ναι. Γιατί θα είναι και η καταπώνηση. Αλλά γενικότερα είναι από τους προπονητές που αρχίζει και χτίζει κορμό και καλά κάνει. Δεν μοιράζει τον χρόνο ισομερός. Δηλαδή, όσο περνάνε τα φιλικά, δίνει παραπάνω χρόνο συμμετοχή στους παίκτες που θα σηκώσουν όλο το φορτίο. Σίγουρα θα δούμε δύο δεκάδες στο πρώτο φιλικό. Μάλλον και στο δεύτερο. Μπορεί στο τρίτο φιλικό να δούμε μια ενδεκάδα που θα παίξει για 60 λεπτά. Κάπως έτσι νομίζω είναι το πλάνο. Mm-hmm. Το φιλικό με την Κλούζ, την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ. Ουνιβερσιτατέα. Θα είναι 2-60 λεπτών. Α, ναι. Ναι. Τι είναι. Εντάξει, λέει. Η φιέστα, φιέστα, αλλά και εμείς θέλουμε. 60 λεπτά. Να... Φιέστα κάνεις. Κάνε παιχνίδι κανονικό. Να χορτάσει φίλο κόσμο την μπάλα. Μάνε, ρε φίλε, πού να βγάλει άκρη. Να χορτάσει μπάλα κόσμο εκεί στο Κλουζ. Στην Κλουζ Αρένα. Σωστά. Και στα τρία φιλικά μετά τα επόμενα, νομίζω θα βλέπουμε την ενδεκάδα που θα κληθεί να οδηγήσει τον Πάοκ στα playoff του Champions League. Ναι. Σιγά σιγά, όπως αντιλαμβάνεστε, με την προετοιμασία να ξεκινάει και να μπαίνει στο επόμενο στάδιο, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν και κάποιοι που. Έτσι θα έχουμε λίγο παραπάνω ενδιαφέρον. Δούμε ο Ροντρίγκο που είναι ένα παράδειγμα τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, πάντα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Και ο κόσμος έχει έλλειψη από πάνω. Έχω ένα καλό feeling για τον Μιχάη Φιλεστέριο. Ναι. Δεν ξέρω. Έχω καλό feeling για αυτόν. Ναι. Και όχι για πολύ μακριά. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς και δεν θα παίξει. Δεν εννοώ ότι θα παίξει στα προκριματικά του Champions League, αν είναι όλοι υγιείς. Αλλά δεν ξέρω. Έχω ένα καλό feeling για το συγκεκριμένο. Και για τα στοιχεία του και για το χαρακτήρα του και για τον τρόπο που δουλεύει, θα φανεί. Okay. Λίγο εκεί το έχω παραπάνω. Χθες ο Ζήφκο Τζίπερ, φίλε, ο πατέρας μου δεν έτρωγε ντομάτες. Γίνανε κόκκινες. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Τι παιδί και αυτό, ρε. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Μπράβο. Σέρβι, φίλε. Εντάξει, έχει την τρέλα του ο Ζήφκοβιτς. Είναι δεδομένη η τρέλα που κουβαλάει. Και καλός θεματοφύλακας, πιστεύω. Είναι καλός. Είναι καλός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Καλύτερο Πασχαλάκη ή όχι. Δεν μπορώ να το βάλω στη σιγαριά. Θα το δούμε στην πορεία. Δύο χρόνια που έχει κάνει στον ΠΑΟΚ έχει κερδίσει το δικαίωμα να πιστεύει ότι κανένα άλλο δεν είναι καλύτερο από αυτόν. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι η χρονιά θα ξεκινήσει με Πασχαλάκη. Απλώς πώς μπορεί να αισθάνεται προπονητής τη μεγάλη ασφάλεια αν έχει πίσω τον Ζήφκοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Γιατί πέρσι δεν υπήρχε. Δεύτερο με το φλέκα, ποιο ήταν. Ωραίοι. Εντάξει. Δεν είναι και η καρδιά σου στην κούλουρη, αλλά αν ήταν ένας τραυματισμός που Πασχαλάκη χτύπα ξύλο να μην έχει ποτέ τραυματισμούς προς το τέλος της σεζόν, εκεί να ξέρεις τι, το συγκεκριμένο με το θέμα με τον Ρέι ήταν ότι δεν είχε ξεκινήσει τόσο καλά σε εκείνο το κακό ξεκίνημα γενικό όλης της ομάδας πρόπερση. Και από εκεί και μετά μπήκε ένας Πασχαλάκης που έκανε παπάδες και δεν τον είδαμε. Δηλαδή η εικόνα που έχουμε από τον Ρέι δεν είναι ολοκληρωμένη, έτσι πιστεύω. Όσον αφορά στο παιχνίδι του, έτσι. Στα παιχνίδια μέσα, τώρα στις προπονήσεις και όλα αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι ουδέποτε ήταν επέκταση να κολλήσει με τον ΠΑΟΚ. Και εκτός από αυτό, αν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση, ρε παιδί μου, για να μπει και να παίξει, κάποια στιγμή θα μπει να παίξει. Δεν μπορεί. Θα το βλέπει και ο Λουτσέσκου. Έτσι δεν είναι. Σε ένα μάτς κυπέλλου, δύο μάτς κυπέλλου, τρία, δεν ξέρω. Ναι. Γιατί και σε εκείνη έπαιζε ο Πασχαλάκης. Εντάξει, αυτό έγκυται στο γεγονός ότι ο Λουτσέσκου δεν αρέσκεται στις αλλαγές. Ναι.
Και ειδικά στο ματοφύλακα που έτσι κι αλλιώς είναι λίγο. Γενικά, γενικά. Θέλει νίκες, θέλει η ομάδα να παίζει συνέχεια μαζί. Mm-hmm. Ξαναλέω, το παράδειγμα είναι ενδεικτικότατο. Σε μια περίοδο που κυνηγούσε ο Λουτσέσκου και το απόλυτο στην Τούμπα σε ελληνικές οργανώσεις και κυνηγούσε τις νίκες. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ τα Τρίκαλα 1-5 στα Τρίκαλα. Mm-hmm. Και περιμέναμε να δούμε εμένα και σένα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ή τουλάχιστον το Λίρατζι που ήταν αποστολή εκείνο το μάτς. Ξεκίνησε με μάτος και δεν έπαιξε λεπτό ο Λίρατζι. Δηλαδή σε μια νίκη, σε μια ρεβάνση του 1-5. Που και χωρίς άμενα να έπαιζε ο ΠΑΟΚ, 5 γκολ δεν θα βάζαν τα Τρίκαλα. Αλλά βλέπεις ότι δίνει το στίγμα του ότι δεν. Θέλω να παίζουν οι ίδιοι, θέλω νίκες, θέλω ρεκόρ, θέλω και καλά κάνει. Ναι. Και έτσι θα πάει και φέτος. Λογικά θα πάει και φέτος, απλά όπως έχουμε πει και πολλές φορές, τώρα στο ξεκίνημα είναι αυτά τα μάτσα όπως λίγο μπροστά, που το θέμα είναι να δούμε τους πιο έτοιμους και το πιο προφανές είναι ότι ο Λουτσέσκου, εφόσον τους έχει όλους στη διάθεσή του, τέλος πάντων έχει το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ διαθέσιμο, θα πάει σε επιλογές που ξέρει πολύ καλά, σε επιλογές που τις έχει δοκιμάσει και δύσκολα θα κάνει πολλές αλλαγές πέραν των αναγκαίων, έτσι, που είναι ας πούμε στον άξονα για παράδειγμα. Ναι, εκεί υπάρχει θέμα, εντάξει. Είχαμε παιχνίδι διαθεσιμένες, φίλε. Κοίταξε. Είχαμε ένα πρώτο προκριματικό γύρω τώρα, κάτι. Καλά, είχαμε, εντάξει. Φερονικέλη. Είναι όχι προκριματικό, προκαταρκτικό γύρο. Απροκαταρκτικό. Ναι, δεν πήγαμε. Είναι, και είναι ο τελικό γύρο. Μάλλον ο τελικό αγώνα 28 Ιουνίου σήμερα. Μάλιστα. Αύριο. Η Φερονικέλη από το Κόσοβο. Βέβαια. Θα αντιμετωπίσει τη Σάντα Κολόμα από την Ανδώρα. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Και αυτοί τώρα παίζουν για να μπουν στα προκριματικά. Αυτοί παίζουν για να μπουν στο πρώτο προκριματικό γύρο. Ωραία φάση. Ωραία. Ωραία. Για να αντιμετωπίσουν την The New Sense που λέγαμε από την Ουαλία. Ιστορική. Έχουν μια ελπίδα. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν απέναντι του τη Celtic. Ναι, η Φερονικέλη και η Σάντα Κολόμα. Στον πρώτο γύρο από ό,τι βλέπω. Εντάξει, έχει κανονική. Και κανονικές ομάδες, έτσι. Πέρα από κοίταξε, είναι ο Ερυθρός Αστέρας που θα παίξει με τη Σουντούβα από τη Λιθουανία. Πολύ ωραία. Είναι σίγουρα κανονική ομάδα η ΑΕΚ στο Χόλμης. Βεβαίως. Εγώ θα βάλω μέσα και την Αστάνα. Γιατί, εννοείται, ο Μίλος έχει παίξει. Και την Κλούζα από τη Ρουμανία που θα παίξουν μεταξύ τους. Είναι τα καλό ζευγάρι, Φερετσβάρος, Λουντογκόρετς, οι Βούλγαροι ακλώνουν το φαβόρι. Πολύ καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια με παρουσίαση και σε ομίλους του Champions League. Οι Βούλγαροι. Την Καραμπάκ, περισσότερο λόγο που την ξέρουμε. Εντάξει, είναι ομάδα με σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία, ναι. Όμως. Ποια άλλη κανονική ομάδα, σίγουρα η Celtic, mm-hmm. που νομίζω θα περάσει τη Σαράγεβο κουτσά στραβά. Δεν βάζω μέσα τη Σερίφε Τυρασπόλ, ούτε την Βαλέτα. Η Ρόζεμπορκ, τη λέει κανονική και ομάδα. Το ζευγάρι μπορεί να είναι καλό. Με την πολωνική αυτή την Γκλιβίτσα. Την πιάστε. Γενικά γιατί οι πολωνικές είναι σε ανωδική τάση. Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Για να διεκδικούν πράγματα και στην Ευρώπη. Θα προκύψουν από εδώ οι νικητές. Στον δεύτερο προγραμματικό περιμένει ήδη η Μακάμπι Τελαβίβ, η Κοπενχάγη, η Δυναμό Ζάγκρεπ και ο Αποέλ. Mm-hmm. Θα γίνουν στο μονοπάτι των πρωταθλητών το λεγόμενο 10 ζευγάρια. Ναι. Και από εκεί θα προκύψουν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Και περιμένει... Ένας είναι σίγουρα ο Άγιαξ. Άγιαξ Κοπενχάγη. Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι. Που είναι οι τρεις που μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Και ποια θα προκύψουν στην πορεία. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον. Αν αποκλειστούν και 2-3-4 ισχυροί, μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπει στους ισχυρούς. Ναι, γιατί όχι. Δεν το αποκλείω. Είναι κάτω, λίγο χλωμό το βλέπω. Είναι κάτω από τον Αποέλ, εδώ στο δεύτερο. Ναι, προς το παρόν είναι κάτω από τον Αποέλ στους αδύναμους. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, νομίζω, Στέλιο, να γίνει. Κοίταξε. Δεν είναι κατόρθωτο, αλλά. Όχι, αν αποκλειστούν 3-4 ισχυροί, πάει ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς. Ναι. Δηλαδή από τις ομάδες του δεύτερου προγραμματικού και του πρώτου που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τον ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστούν, μπορεί τα δεδομένα να αλλάξουν. Ναι. Δηλαδή τώρα θα μου πεις, μπορεί η Σαράγεβο να αποκλείσει τη Celtic ή μπορεί γιατί. Στα λόγια έτσι που το βλέπουμε, μάλλον. Την είδαμε και με την ΑΕΚ πέρσι. Ναι. Ναι, λογικά όχι, αλλά με βάση ότι η Celtic δεν είναι το μεγαθύριο, ναι. Και δεν έχουμε εικόνα από τη Σαράγεβο, mm-hmm. μην το παίξουμε και ειδικοί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, η κλήρωση είναι, αυτό θα μας ενδιαφέρει κυρίως, 22 Ιουλίου είναι, θα μάθει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλό του, 6-7 Αυγούστου τα παιχνίδια, 13 Αυγούστου επαναληπτικός, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον 9-10 Ιουλίου και 16-17 Ιουλίου να δούμε τα ζευγάρια του πρώτου προγραμματικού, ναι.
και αν θα επιφεληθεί ο ΠΑΟΚ να μπει στους δυνατούς για να μην έχει Νίκο να παίξει με κάποια από τον Άγιαξ ή την Κοπενχάγη ή τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Mm-hmm. Που ούτε η Κοπενχάγη ούτε η Δυναμό Ζάγκρεπ μπορούν να φοβίζουν τον ΠΑΟΚ. Καλό θα ήταν ο Άγιαξ να αποφευθεί. Καλά, εννοείται αυτό. Ό,τι αλλαγές και να γίνουν. Στο ναι, γιατί πάλι θα διαβάσουμε ότι φύγανε ο Ντελίχτ, ο Ντεγιόν και η ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Είναι χάλιο ο Άγιαξ μετά και θα παίζεται. Okay. Αυτό που λέγαμε πριν για τα φιλικά είναι λίγο ένα ερωτηματικό, το τι θα γίνει αν θα τα δούμε τα φιλικά. Ναι, είναι ακόμα ανοιχτό. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Κοίταξε, υπάρχει πάντα και η καβάντζα του ΠΑΟΚ TV. Υπάρχει, Οπότε θα τα δούμε τα φιλικά. Θα υπάρχει δηλαδή παραγωγή στα ταρισμέ. Ναι. Εντάξει, το τρεφλέ. Εγώ νομίζω θα υπάρχει θέμα γενικότερα να μην τα δούμε. Οπότε, εντάξει, όχι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό στο φιλικό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Περιμένουν πώς και πώς να δουν ΠΑΟΚ και εμείς μαζί. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, δεύτερη ώρα μαζί μας είναι και η ΝΑΚ. Στην ΝΑΚ.gr μπορείτε να μπείτε και να δείτε μια πολύ μεγάλη επιλογή από τα καλύτερα παπούτσια που κυκλοφορούν αντρικά, γυναικεία, παιδικά. Τα μαγαζιά Θεσσαλονίκη στο κέντρο και στην πλατεία Αγίας Σοφίας πλέον και Τσιμισκή με Αριστοτέλους και στο Μετέραν Κόσμος, το κατάστημα της Naxos και τα στόκ τα οποία είναι έτσι, σκορπισμένα μέσα στην πόλη. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε αντρικό, γυναικείο αλλά και παιδικό παπούτσι. Ανακοινώθηκε και όλος ο παλίκαρος που λέγαμε στο βόλεϊ. Ο Δημήτρη Ηλίνιχ, όπως βλέπω να γράφεται. Ρώσος παικταράς, Νίκο. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Θα τον ανακρίνω μετά το συνάλφο. Θα τον ανακρίνω. Ναι, γιατί έχουμε και ερωτήσεις. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είδαμε χθες το. Βλέπουμε χθες το Ζάμπινγκ κατά λάθος Ελλάδα-Ρουμανία. Ρε φίλα, το πετύχαμε έτσι. Είδαμε ένα σετ. Ξέρω εγώ πόσο. Και έχουμε απορίες για αυτό το σετ γιατί τέτοια απόδοση δεν είχα δει εγώ. Θα είναι δύσκολο σήμερα ο Ραφαήλ. Ναι, ναι. Θα πρέπει να πει τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Για να πούμε στην τελική ευθεία. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό. Μέχρι να έχουμε τον Ραφαήλ Νίκο να αποθεώσουμε και δημόσια τον Βασίλη Λεβέντη. Σεβασμός και ακόμα μια φορά. Έχει ένα διαφημιστικό στο κανάλι του Προέδρου. Η αποθέωση είναι για το hashtag. Το hashtag της προεκλογικής εκστρατείας προφανώς. Ναι, εννοείται. Της Ένωσης Κεντρών, το οποίο hashtag ποιο είναι, Στέργιο. Μπι Λεβέντης. Έτσι, μπράβο, ρε φίλε. Γίνε και εσύ Λεβέντης, δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Να είσαι Λεβέντης. Όπως λέμε. Μπι Λεβέντης. Δηλαδή σκέψω τώρα στη σύσκεψη που έχει γίνει με το επιχειρηματικό επιτελείο. Λέμε τώρα. Ο πρόεδρος, ο γιος του. Και προσπαθώ να το εξηγήσω. Ξέρεις, πρόεδρε, πρέπει να βάλουμε. Να έχουμε να πιάσουμε την νεολαία, πρόεδρε. Να τώρα την κουβέντα, τι είναι το hashtag. Ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό για να πάμε στο Ραφαήλ. Και γίνεται η κουβέντα, τι να βάλουμε, ρε παιδιά, εσείς τι προτείνετε. Εγώ που δεν τα ξέρω αυτά με την τεχνολογία, με τους υπολογιστές. Μη μανακατεύετε. Άστο, πρόεδρε, πάνω μας. Μπι Λεβέντης. Και να αποθεώσουμε πριν πάμε στο Ραφαήλ, ναι. Έναν κύριο που μιλούσε πριν στον Αντένα. Ναι. Ο οποίος ήταν αυτός που είχε ξεσηκώσει, μάλλον ξεπατικώσει το λόγο του Frank Underwood στο House of Cards και το έκανε σποτάκι δικό του. Απλώς άλλαξε το Ηνωμένες Πολιτείες με το Ελλάδα, καταλαβες. Όλα τα υπόλοιπα ναι. Ήταν ένα copy-paste απίστευτο. Πόντος, πόντας, δεν είναι. Ραφαήλ και Ιδατζή, τι γίνεται, ρε φίλε. Καλό μεσημέρι. Μπι Λεβέντης και εσύ. Μπερδεύτηκε. Δεν το ακούτε. Έλα, σ' ακούμε, Λεβέντη. Ωραία, ωραία. Σ' ακούμε, Λεβέντη. Όλα καλά. Όλα καλά. Καταρχήν, Ραφαήλ, το παρατήρησε ο Νίκος. Είναι δυνατόν να παίρνει ο ΠΑΟΚ παίχτη που αναμένεται να ρε φίλε, καρφώσει όλο τον κόσμο, ναι, να το πω έτσι ευγενικά. Ναι. Και να τον έχει στη φωτογραφία με μανσέτα. Με μανσέτα, ρε φίλε, που κάθεται κρύβει, τα χέρια έτσι. Κρύβει τον άσο στο μανίκι, ναι, γι' αυτό δεν θέλει να αποκαλύψει τα δυνατά στοιχεία του παίχτη. Να μπερδέψει τον αντιπάλου. Ωραία τρίπλα. Ωραία τρίπλα. Ωραίος. Μπράβο, ναι. Ραφαήλ. Λοιπόν, πριν μα πει για αυτόν τον Ραφ, έχω να καταθέσω μία ένσταση. Εντάξει, και θέλω να μοιραστώ τι απόψει μου, να τι μοιραστούμε. Χθε λοιπόν το απόγευμα. Πώς έκανα μια βόλτα στη τηλεόραση, παιδί μου, πετυχαίνω στο Ζάπινγκ Ελλάδα-Ρουμανία. Βλέπω live, κοιτάω μια να δω τι είναι, βόλαια, τα αφήνω. Οκ, okay, ασχολούμαι με κάτι άλλο. Έτσι και τελειώνω με το κάτι άλλο που ασχολούμουν, παιδί μου, και βλέπω λίγο. Είδα δηλαδή. Ποιο σετ πρέπει, το τρίτο σετ πρέπει να ήταν. Νομίζω, ναι, τρίτο σετ ήταν. Και Ραφ, βλέποντας αυτό το παιχνίδι, έβγαλα μια μάλλον βιαστική άποψη, λέγοντας ότι ο Φιλίππος τέτοια μάτσα με τον ΠΑΟΚ δεν έκανε πέρσι. Συμφωνείς με αυτή την άποψη. Είναι και οι συμπαίκτες, είναι και όλα. Αλλά λες ότι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν είναι καλή, Ραφαήλ, αυτό λες τώρα. Όχι, όχι. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά για τον Φιλίππο, ότι φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά. Από την άποψη ότι άλλαξε πάρα πολλούς συμπαίκτες. Χθες στο κομμάτι που είδα εγώ της εθνικής ομάδας, αυτό το τρίτο σετ, ήταν εξαιρετικό. Δεν έκανε μισή λανθασμένη επιλογή.
Πάντα ο Φιλίππος στα μάτια με την εθνική πάντα δίνει το κάτι παραπάνω, ισχύει. Γι' αυτό το λόγο και βασικός προστατευτικός όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και με τον ΠΑΟΚ έκανε καλή σεζόν και αυτό θα κάνει και του χρόνου, θα είναι ακόμα καλύτερος. Εντάξει, αλλάξαν και πολλοί παίκτες, σχεδόν όλη η ομάδα άλλαξε. Έτσι δεν είναι, μεσούς της χρονιάς πάλι. Ναι, ναι, μακάρι, ακριβώς, να μην μακάρι να μην αλλάξει φέτος. Αυτό ακριβώς. Θα είναι πολύ μεγάλο όπλο για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση και πάμε στον Ηλίνιχ. Καταλήγουμε ότι λέγεται έτσι. Ναι, Ηλίνιχ λέγεται. Ηλίνιχ. Πολύ ωραία. Ναι. Είναι Ραφ τόσο δυνατό όνομα όσο διαβάζουμε από χθες συγκεκριμένως, δηλαδή έχει τέτοιο background τόσο δυνατό? Νομίζω το παλμαρέ του τα έχει κατακτήσει όλα νομίζω. Mm-hmm. Έχει κατακτήσει παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων, Champions League, πρωταθλήματα όπου έχει πάει, κύπελα, Super Cup, χρυσά μετάλλια με την Εθνική Ρωσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένας παίκτης που νομίζω και για την ηλικία του και για την καταγωγή του είναι υπέρβαση πραγματικά για μια ελληνική ομάδα να τον φέρει εδώ στη χώρα μας να παίξει. Mm-hmm. Και είναι αυτός ο οποίος, ρε φίλε, από ό,τι καταλαβαίνω, θα παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι των επιθέσεων. Τέλος πάντων, αυτός θα παίρνει πολλές αποφάσεις προφανώς στο παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Ναι, από τα άκρα στην ουσία. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι και το βασικό του όπλο, το επιθετικό κομμάτι από τα άκρα. Αφού στο ράχισε την υποδοχή ο Φιλίππος με τους Μάρσαλ, τον Φρεμίδη που γύρισε από Λίμπερο, ακραίος και τον Σωτηρίου που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Έψαχναν οι άνθρωποι του κεφάλου να πέφτει που θα κάνει το κάτι παραπάνω από αυτή την θέση. Και νομίζω ότι ο Ρώσος ήταν ο κατάλληλος για να δώσει όλες αυτές τις λύσεις. Mm-hmm. Τι κομμάτι πλέον, Ραφαήλ, επομένουν για την ομάδα? Μένουν ο Διαγώνιος, ο βασικός και ο κεντρικός, ο ξένος, οι δύο οι ξένοι αυτοί. Ναι. Αυτά τα δύο τα κομμάτια που μένουν στο ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα μας εντάξει. Στα υπόλοιπα, ναι, στα υπόλοιπα όλες τις θέσεις έχουν ανακοινωθεί, έχουν κλείσει. Άρα η προοπτική να είναι η ομάδα όλοι μαζί από νωρίς είναι εφικτή. Είναι λίγο περίεργο αυτό φέτος γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις οι εθνικές ομάδες, οπότε θα έρχονται, θα φεύγουν. Νομίζω δηλαδή ότι κάπου στα μέσα Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα είναι όλη η ομάδα μαζί. Άλλωστε θα αργούν και τα πρωταθλήματα και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι. Άρα θα έχουν λίγο διαφορετικά στάδια προετοιμασίας φέτος. Στον ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ, εγώ το τρίτο σέβο χρησιμοποιούν παιχνίδι. Για ποια διοργάνωση ήταν αυτό, Ραφαήλ? Μια ερώτηση καλή. Γιατί εγώ με το είδα, έβγαλε και την απόφαση για τον Φιλίππο, αλλά δεν ήξερα καν γιατί παίζανε. Ναι, το Silver European League νομίζω είναι αυτή η διοργάνωση που παίζει η Ελλάδα. Έχει και Golden για που είναι να το επόμενο κατηγορία. Α, μάλιστα, μάλιστα. Έχει δύο τελικούς, είναι διπλή. Παίζω το Σάββατο ακόμα ένα για να ανέβει μια κατηγορία. Αχα, μάλιστα. Λέγοντας, Ραφαήλ, νωρίτερα για Ευρώπη που είπες, ο αντίπαλος είναι βατός νομίζω. Θα μου πεις μέχρι τον Δεκέμβριο. Υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα. Δεκέμβριο δεν παίζουμε. Ναι, είναι αρχές Δεκεμβρίου το μάτς. Είναι και ένα μακρινό ταξίδι στην Ουκρανία. Λογικά, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα χωρίς τον Ηλίνιχ, από την άποψη ότι είναι Ρώσος και ξέρουμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, άρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο παίχτης να ταξιδέψει με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, ναι. Νομίζω μέχρι τον Δεκέμβριο υπάρχει πάρα πολύ καιρός για να τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά είναι μια ομάδα που ναι, είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ τώρα τελευταία χρόνια. Χτίζει το όνομά της στο Ουκρανικό βόλεϊ και νομίζω ότι ξέρει και πολύ καλά και ο Γιούρι Φιλίπποφ σαν Ουκρανός και εκείνος που έχει περάσει από το πρωτάθλημα του συγκεκριμένου. Είχαμε μια κουβέντα με τον Νίκο της προάλλες. Ποια είναι η διαφορά του Διαγώνιου του Διαγώνιου με τον Ακραίο? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ο Διαγώνιος είναι καθαρά επιθετικός ο ρόλος του. Ο Ακραίος είναι δύο οι θέσεις. Ο ένας ο οποίος κάνει την υποδοχή, δηλαδή στο φετινό ΠΑΟΚ θα είναι ο Μάρσαλ, ο οποίος στην ουσία θα καθαρίζει κάπως τις φάσεις, αλλά ταυτόχρονα και εκείνος παίρνει κομμάτι της επίθεσης. Ναι. Και ο Μπόμπερ εντός εισαγωγικών που παίρνει μόνο κυρίως το επιθετικό κομμάτι της θέσης του Ακραίου. Απλώς υπάρχουν δύο στο υπαλληλικό κομμάτι. Ωραία. Ωραία. Τώρα καταλάβαμε, ρε φίλε. Τώρα καταλάβαμε. Ναι. Δηλαδή θα είναι ο Μάρσαλ, ο οποίος θα μαζεύει ουσιαστικά τη δουλειά στην υποδοχή και ο Ρώσος ο οποίος θα χτυπάει την επίθεση. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αυτά μετά του βόλεϊ, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για αυτό. Είχαμε προπονητή στο hardball χθες. Mm-hmm. Ραφαήλ. Ναι, περιμένουμε την ανακοίνωση νομίζω μέσα στην μέρα από τον ΑΣΜ ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Παπαβασίλης ήρθε σε συμφωνία με τους ανθρώπους του τμήματος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του δικεφάλου και να αντικαταστήσει όπως φαίνεται τον Στέλιο Σιρακίδη. Από ό,τι όλα δείχνουν, θα είναι άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μαστορογιάννης, ο οποίος από φέτος ήταν προπονητής και στα τμήματα υποδομής του δικεφάλου. Θα συνεχίσει να αγωνίζεται και σαν αθλητής και θα έχει και ένα διαφορετικό πόστο. Και πλέον μπαίνει επιτάπητος ο μεταγραφικός σχεδιασμός, προκειμένου να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ το ρόστερ της νέας σεζόν. Ήδη μετράει τις απώλειες που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες του Αραμπατζή, του Κοντανίδη και του Γιώσμου. Και άρα θα πρέπει σιγά σιγά
να χτίσει την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Τη βλέπω δύσκολη τη σεζόν, Ραφαήλ. Είναι, ναι, δηλαδή... Το έχουμε κουβεντιάσει και κατηδίαν. Ναι, και από αυτά που μαθαίνω, τη βλέπω δύσκολη σεζόν. Λογικά έτσι θα είναι, γιατί και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ συνεχίζουν με πάρα πολύ καλές κινήσεις. Με παίχτες από το εξωτερικό, είπαμε ότι ανοίγει πάρα πολύ ψαλίδα. Φαντάζομαι όμως ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε έναν διαφορετικό πλέον δρόμο της ανάδειξης των παιχτών από την Βόρεια Ελλάδα, από τα τμήματα υποδομής συλλόγου, για να χτίσει ίσως μια ομάδα για το μέλλον, που θα προέρχεται όμως από τα σπλάχνα του συλλόγου. Θα δείξει τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να πετύχει όλο αυτό το εγχείρημα, αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει κάποιες κινήσεις με ξένους παίχτες για να φανεί ανταγωνιστικός. Αλλά φαίνεται ότι για αυτή τη σεζόν, τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε δει τώρα, ότι μάλλον ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ των τριών. Ραφαήλ, το τμήμα συνεχίζει ως έχει όσον αφορά το έξω αγωνιστικό. Ναι, από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό, συνεχίζει το τμήμα όσο έχει σε διοικητικό επίπεδο. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο στα τμήματα που να χρήζει αναφοράς. Πάντα και τον πόλη γυναικών εκεί να κλείσει το ρόστερ με τις τρεις ξένες. Θα περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις σιγά σιγά. Ήδη ο Ολυμπιακός εκείνος έχει κάνει καλές μεταγραφές, δείχνει ότι θα είναι το μεγάλο φαβορί και φέτος. Αλλά ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι θέλει να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο από την πρώτη σεζόν. Σιγά σιγά θα αρχίσει η προετοιμασία και το ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί σε ένα μήνα έχει τα προβληματικά του Champions League. Οπότε νομίζω ότι κλείνουμε σιγά σιγά τα ρόστερ και μπαίνουμε σε περίοδο προετοιμασίας από τον Ιούλιο και μετά. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ, ο οποίος πάντα έχει απαντήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, συνάδελφο. Δηλαδή, ό,τι απορία και να του θέσεις, έχει τρόπο να την απαντήσει, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ μπήκα επιθετικά με τον Φιλίππο, αλλά είδες, με γείωσε με πολύ ωραίο τρόπο. Κατάλαβες. Ναι. Σου λέει, είναι εθνική ομάδα, τους ξέρει. Παίζουν μαζί τόσα χρόνια, κατάλαβες. Έτσι, ενώ εδώ ξεκινάει με κάποιους, αλλάζουν στην πορεία, έρχονται κι άλλοι. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Αυτά και από, και από το Βόλεϊ και από το Χάμπουργκ, γενικότερα από τα τμήματα του Ερασιτέχνη που έχουν κινητικότητα. Είναι πάντα αυτή η εποχή, λίγο μετά το τέλος των υποχρεώσεων που πάντα έχουν διάφορες κινήσεις. Καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι έχουν βρει όλες οι ομάδες στον δρόμο τους. Mm-hmm. Περιμένουμε να το κάνει και η ομάδα μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή πάνω μπάσκετ. Κάτω ξέρουμε τι να περιμένουμε από όλες τις ομάδες. Ναι. Είτε μιλάμε για την αρχίδα του συλλόγου που... την ποδοσφαιρική, είτε μιλάμε για τις ερασιτεχνικές. Σε αυτό που αναφέραμε πριν και έχουμε γράψει και στο ΠΑΟΚ 24, θα πρέπει λίγο να έχουμε στο νου μας ότι ο μήνας που φεύγει είναι μήνας που τελειώνουν οι συμβόλαια. Είναι μήνας που φεύγει και στο οικονομικό κομμάτι, που σημαίνει δηλαδή ότι προκύπτουν και άλλα πράγματα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο τον ΠΑΟΚ τον πασχετικό τον παίρνει να αργήσει πάρα πολύ για να πάρει κάποια απόφαση. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του Γιώργου Καραμάνου, την οποία αναφέρουμε και μέσα στο ΠΑΟΚ 24, για μένα έχει ένα καλό. Θα πρέπει να τρέξει εξέλιξη. Δηλαδή, ή απαντάς θετικά και το θέμα τρέχει και προχωράει, ή απαντάς αρνητικά και πας να κάνεις κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, μου κάνει λίγο σαν τελεσίγραφο αυτή η πρόταση από πλευράς Καραμάνου, παρότι από όσο ξέρω... Ναι, έχει μια εσάνς τελεσιγράφου. Από όσο ξέρω, δεν έχει αφήσει χρονικό ορίζοντα ότι εγώ κάνω αυτή την πρόταση και περιμένω απάντηση εγώ μέχρι αύριο, μεθαύριο, την Κυριακή, τη Δευτέρα, όποτε είναι. Ωραία. Αλλά η πρόταση αυτή, αναγκαστικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα φέρει μια απάντηση, μια εξέλιξη. Μήπως έτσι, το λέω. Είναι ζορισμένος ο ερασιτέχνης από την άποψη ότι πρέπει να απαντήσει. Τη δίνουν την ομάδα στον Καραμάνο και χρεώνουμε τη στραβή αν γίνει. Υπάρχει η στραβή, είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα, έτσι δεν είναι. Ναι. Επίσης, να ή λέω όχι στον συγκεκριμένο επιχειρηματία και δεν υπάρχει κανένας άλλος και μου μένει η ομάδα στα χέρια και δεν ξέρω τι να κάνω. Θα πρέπει να καταλάβουμε. Είναι, αυτό που λέω στο ερώτημα είναι ζωτικό. Και θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι όταν γίνεται μια τέτοια πρόταση, ο συγκεκριμένος δηλαδή, εφόσον απαντήσει θετικά με τα χρήματα που θα βάλει, αναλαμβάνει τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ όλα τα χρέη που υπάρχουν, ακόμα και αυτό που έχει να κάνει με το δάνειο του Ιβάν Σαββίδη, με τον οποίο δεν έχει κάνει κάποια επαφή. Δηλαδή, καλά, αυτό είναι μακρινό, Νίκο, τώρα. Ναι, οκ. Okay. Μιλάμε για πολλά λεφτά που τα πάντα, έτσι, εφόσον αναλάβει, εφόσον απαντήσει θετικά ο ΠΑΟΚ, εφόσον βάλει τα χρήματα, ό,τι και είναι αυτό. Έτσι. Και είναι αυτό που είπα και στο ξεκίνημα όταν κάναμε εδώ την κουβέντα. Θα ήταν, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ με το Στέλιο τις προηγούμενες μέρες που ήταν εδώ, θα ήταν πολύ ωραίο, πραγματικά θα ήταν πολύ ωραίο, να γίνει μια διοίκηση με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο για παράδειγμα, όπως τον αναφέραμε. Ωραία.
με την οικονομική στήριξη, παύλα υποστήριξη, παύλα βοήθεια, όπως θες πες το, της οικογένειας Αβίβη. Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται. Έτσι. Και το μοναδικό πράγμα που υπάρχει κανονικό είναι του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι. Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει ανησυχία. Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει καχυποψία. Μπορώ επίσης όμως να καταλάβω ή μάλλον βλέπω ότι από την πλευρά του ΠΑΟΚ από την περασμένη Παρασκευή που έγινε αυτή η κουβέντα έτσι πέρασε μία εβδομάδα και επί της ουσίας πράγματα από πλευράς ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ δεν έχουν γίνει. Επί της ουσίας, έτσι. Ναι. Και τώρα αυτή η πρόταση τώρα έχει βάση, είναι για εντυπώσεις, είναι μια άλλη κουβέντα, δεν το ξέρω, αλλά αυτή η πρόταση, εγώ ξαναλέω, ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα φέρει μία απάντηση. Αργά ή γρήγορα. Και θα ξέρουμε τι γίνεται με συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για μία πρόταση άμεσης απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, που σημαίνει ότι εφόσον η απάντηση είναι θετική, και δεν μιλάμε μόνο για τον ΑΣΥΜΑ, μιλάμε και για μετόχους που έχουν όχι απέτηση, που έχουν καρτέλα στην ΚΑΕ. Εφόσον λοιπόν οι απαντήσεις σε αυτό το κομμάτι είναι θετικές, ο συγκεκριμένος κάνει το επόμενο βήμα αναλαμβάνοντας πια από την αρχή το μαγαζί και όλες τις υποχρεώσεις, οι οποίες πηγαίνουν πάνω του, εφόσον αναλάβει. Αν η απάντηση είναι αρνητική, αν δεν αναλάβει, θα πρέπει άμεσα όμως, και όχι κάναμε την κουβέντα και τώρα θα ψάξουμε να βρούμε πράγματα για αυτόν. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά. Συγγνώμη. Δηλαδή έγιναν δύο συναντήσεις. Και μετά τη δεύτερη συνάντηση για την καταρχήν συμφωνία, να αρχίσουμε να ψάχνουμε για αυτόν. Όχι, δεν γίνεται. Δηλαδή θα ψάξει εδώ και τόσο καιρό. Δηλαδή, το καλοκαίρι, λίγο αυτό. Ναι, οκ. Okay. Απλά να το καλοκαίρι, να λίγο αυτό, να λίγο το άλλο. Έχουμε φτάσει 27 Ιουνίου. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν λειτουργεί εδώ και μήνες. Και πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσει. Για διάφορα πράγματα. Και μέσα σε αυτό το πράγμα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παίζει στο Champions League της επόμενης σεζόν. Χωρίς να λειτουργεί, χωρίς να έχει τυπικά, να το πω έτσι, το δικαίωμα να είναι στους ομίλους κατευθείαν του Champions League, γιατί θα έπρεπε να παίξει προκριματικό. Είναι στους ομίλους του Champions League της επόμενης σεζόν. Δηλαδή είναι το μοναδικό πράγμα που έχει γίνει για την επόμενη σεζόν μέχρι τώρα. Ξέρω ότι θα παίζει το Champions League. Στην Ευρώπη. Για κάποιον θα σου πει τι να το κάνω την Ευρώπη, γιατί να παίζει. Άλλο θα σου πει όμως πρέπει να είσαι στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Εγώ είμαι το δεύτερο. Ότι πρέπει να είσαι στην Ευρώπη. Ναι. Πρέπει. Να είσαι και να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικό. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο θέμα, ξαναλέω, εγώ αυτό που βλέπω. Τουλάχιστον. Είναι ότι θα περιμένουμε να δούμε μια εξέλιξη. Κάτι κινήθηκε, ναι. Κινήθηκε όντως και περιμένουμε να δούμε. Και δεν λέγαμε και σήμερα αυτό που λέγαμε την προηγούμενη μέρα, τα ίδια και τα ίδια. Νομίζω ότι κάτι κινήθηκε. Λίγο μετά το μεσημέρι, Στέργιο, νομίζω. Ότι θα αρχίσουμε να παίρνουμε κλίμα και να βράς ΑΣΥΜΑ. Έτσι πιστεύω. Έτσι λέει η εμπειρία. Εσύ τι λες. Εντάξει, και αν δεν πάρουμε σήμερα, θα πάρουμε αύριο. Ναι, ναι. Και αύριο μέρα είναι, γιατί. Ναι. Αλλά γενικότερα, έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν νομίζω πλέον το θέμα να συρθεί για πολύ ακόμα. Όχι, μα πλέον είναι ξεκάθαρη η πρόταση που έχει γίνει, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται να είναι. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση. Ναι. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι να πω, ρε Νίκο, δεν ξέρω. Πραγματικά. Κάτι θα φέρει. Θα το δείξει η ιστορία. Κάτι θα φέρει. Το αν αυτό που θα φέρει θα είναι καλό ή αρνητικό ή αν θα αλλάξει η κατάσταση ή όχι, δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα κάτι θα φέρει, γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος για αναμονές, για συζητήσεις, για ναι μεν αλλά, ναι να δούμε, να τον ελέγξουμε. Πρέπει να υπάρξει απόφαση άμεσα. Και κάπως το μαγαζί να αρχίσει να τρέχει. Τι έχεις εκεί, Στα εφηβικά τμήματα έχουμε. Εφηβικά τμήματα, ναι. 2-3 παιδιά να παίξουν να σταθούν στην πρώτη ομάδα ή. Όχι. Γιατί δεν μπορέσαμε, Κίνικο, τόσα χρόνια λίγο να κάνουμε μια μαγιά. Ο μοναδικός ο οποίος θεωρούνταν ότι θα μπορούσε να έχει μια προοπτική είναι ο Κλονάρας, ο οποίος έφυγε στην Αμερική. Ναι. Σε πανεπιστήμιο εκεί. Για να δουλέψει εκεί. Δεν τα πήγε πολύ καλά. Πιστεύεις εσύ ότι. Για ένα νεαρό παίκτη, ο οποίος έχει προοπτικές. Καταρχάς, πλέον έχει ανοίξει για κάποιον ο οποίος έχει δυνατότητα να το κάνει, έτσι, γιατί δεν το έχουν οι περισσότεροι. Ο ορίζοντας της Αμερικής είναι πολύ ναι. μεγάλο δέλεαρ για τους περισσότερους. Και επίσης. Και είναι πέντε φορές πιο εύκολο από το να πήγαινε πριν από 10 χρόνια. Εκτός από αυτό, ας δούμε λίγο το περιβάλλον της Basket League για να καταλάβουμε το τι γίνεται. Δηλαδή, το περιβάλλον της Basket League είναι θετικό για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί, είτε είναι νεαρός αθλητής οτιδήποτε. Είναι περίεργη κατάσταση. Πολύ περίεργη. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο ΠΑΟΚ, γενικότερα. Ναι, δεν σου λέω ότι
οι άλλες ομάδες βγάζουν 10 παίκτες τη χρονιά. Ναι. Δεν βγάζουν καν 2 παίκτες. Κανέναν. Τα 3 χρόνια. Ναι. Αλλά εντάξει, απορία το είχα γιατί δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ λίγο να. Όχι να βγάλει μια φουρνιά όπως ήταν του Βασιλιάδη, του Βασιλόπουλου. Αυτό ήταν μια στο... Ναι, να είχαμε ένα παίκτη τώρα στη δεύτερη ομάδα που να πεις ότι έτσι πως είναι η κατάσταση μπορεί να είναι ο έκτος, έβδομος παίκτης του χρόνου. Να μπαίνει από τον πάγκο. Να ούτε ο Κλονάρας ήταν τέτοια υπόθεση. Ναι. Αν έμενε εδώ. Εντάξει, ήταν 10-12. Είναι πλέον πολύ πιο εύκολο ένα παιδί που έχει το ταλέντο και την προοπτική να πάει στην Αμερική, στο κολέγιο. Ναι. Εγώ σου λέω ότι ακόμα και έχει έτσι. Ανοίξει ο δρόμος γενικότερα Αμερικής Ευρώπης πολύ πιο. Ακόμα και έτσι σήμερα που μιλάμε και πριν κλείσουμε. 27 Ιουνίου, σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει 5 Έλληνες παίκτες. 5. Mm-hmm. Τον Μαργαρίτη, τον Χρυσικόπουλο, τον Σχίζα, τον Καρά και τον Καραμανόλη. Ναι. 5. Μάλιστα. Η ΑΕΚ 5 Έλληνες παίκτες δεν έχει σήμερα που μιλάμε. Ναι. Έτσι. Αλλά σήμερα. Αύριο δεν ξέρω. Λοιπόν. 25 απόδοση. Ο ΠΑΟΚ να είναι αίτητος στο πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Χωρίς play-off. Εντάξει. Χωρίς play-off. Όχι, δεν νομίζω. Αυτό μια φορά γίνεται, πιστεύω. Μια φορά γίνεται. Ναι. Και να πάω να το κάνει και δεύτερη. Τι χάνει να ρίξει ένα 50, κύριε φίλε. Μακροχρόνιο είναι. Εντάξει, και αν σου κάτσει, σου κάτσει. Καλό ακούγεται. Χωρίς τα play-off, ξαναλέω. Ναι. Φίλε, αυτά δεν είναι play-off. Δεν ξέρω αν το έχω ξανασυζητήσει. Ναι, είναι, ναι, συμφωνώ. Αυτή την επέκταση του πρωταθλήματος. Επέκταση, πολύ καλό το λες. Ναι. Ναι, γιατί play-off δύσκολα. Δεν νομίζω, ρε φίλε, όχι. Δεν νομίζω. Έχει ωραία στοίχηματα στην στοίχημα, μακροχρόνια, mm-hmm. που πάντα μου αρέσουν γιατί δεν χάνεις από το... Είσαι μακροχρόνιο, έτσι. Όχι, είμαι και του μακροχρόνιου. Α. Μ' αρέσει να κάνω έτσι σχέδια αυτά, να υπολογίζω κτλ. Αλλά γύρω στον Νοέμβριο-Δεκέμβριο πάντα επιλέγω μια ομάδα που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχω φτάσει, ρε παιδί μου, δηλαδή μέχρι Απρίλιο-Μάιο. Το συνέστημα βγαίνει, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα άλλο, στο αγγλικό, ας πούμε. Στο αγγλικό φέτος έβαλα λιγότερο συνέστημα, ναι. Και είπα το εξής. Ναι. Στο πολύ καλό δελτίο που έπαιξα. Να τερματίσει η Tottenham πάνω από την Arsenal. Mm-hmm. Ούτε για πρωτάθλημα, γιατί η City δεν παλεύεται από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αλλά νομίζω το να τερματίσουμε πάνω από την Arsenal είναι εφικτό, θεωρώ, ναι. Σε απόδοση 1.60. Mm-hmm. Θα δούμε. Όχι, όχι λες. Α, δεν είπες. Νόμιζα κούνησε το κεφάλι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, όπως κάθε μέρα. Θα έχουμε εξελίξει για τον μπάσκετ. Θα δούμε. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να έχουμε κάτι. Θα έχουμε αφήξεις για το ποδόσφαιρο ή κάποια συμφωνία ή κάποια ανακοίνωση. Θα το δούμε και. Αυτό γενικότερα κινούνται πράγματα στα προεόρτια, ξαναλέω, της μετάβασης του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, που πλέον μπαίνουμε για τα καλά σε αγωνιστικούς ρυθμούς και θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε και να σχολιάσουμε. Λοιπόν, η Αναδομό ήταν μαζί μας. Βεβαίως. Η Αναδομό, η οποία ανακαινίζει, ανανεώνει το σπίτι σας, είτε ολόκληρο το σπίτι, είτε όποιο δωμάτιο εσείς. Ή το εξοχικό, είτε την επαγγελματική κατοικία. Είστε, η Αναδομό, η εταιρεία ανακαινήσεων της Αναδομό. Είναι εκεί για εσάς. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της www.anadomopavlanakenis.gr για να δείτε τις προσφορές της. Με τα καινούργια γραφεία στο Φίνικα, με επιλογή για άτοκες δόσεις, με το πιο σημαντικό όλων, συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα που βάζετε εσείς μαζί με την εταιρεία, με δυνατότητα να δείτε 3D πώς θα γίνει ο χώρος που θέλετε να ανακαινήσετε. Όλα αυτά από την Αναδομό που είναι μαζί μας. Μαζί μας ήταν τις 2 ώρες φυσικά η Στοίχημαν. Μεγάλη γκάμα επιλογών, υπάρχει το online καζίνο, υπάρχει το σερί με πάρα πολλά κέρδη ανά εβδομάδα. Όλα αυτά σε στοίχημα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Φυσικά μαζί μας κάθε μέρα το Ρίζις Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα τελειώσαν οι μεγάλες παραστάσεις. Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν, Νίκο. Mm-hmm. Νομίζω και φέτος και του χρόνου μάλλον θα παίξει πολύ ψηλά το Θέατρο Βεργίνα, όπως μεγάλη μπάλα παίξει και φέτος. Προς το παρόν έχουμε τον Μιχάλη Σταβέντο. Θα σας πούμε αύριο τις λεπτομέρειες. Σιγά σιγά έρχεται η ώρα. Mm-hmm. Και η ΝΑΚ μαζί μας. Τα καλύτερα ανδρικά και όχι μόνο παπούτσια, και γυναικεία και παιδικά. Η ΝΑΚ Shoes με το κατάστημά της, με τα καταστήματά της στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, το νέο κατάστημα στην Τσιμισκή με Αριστοτέλους, στο Μεδιτεράνιο Κόσμος, στο nak.gr. Μπορείτε να κάνετε και από εκεί τις παραγγελίες σας για τα καλύτερα όπως κυκλοφορούν στην αγορά. Και στα καταστήματα stock με προσφορές μέχρι και 70%. Βεβαίως. Δηλαδή πας και παίρνεις 3 ζευγάρια. Βεβαίως.
Λοιπόν, και τη δεύτερη ώρα μαζί μας ο Φτύκας Πλακάκια και η Διγινής στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Πάρτε ένα τηλέφωνο 2310-905-503 ή περάστε μια βόλτα από όλο νόσο 37-39 κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 12.